Καλό μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζω να έχετε πιει τα καφεδάκια σας και να είστε έτοιμοι έτσι για να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο παρέα. Να ξεκινήσω με τα πολύ ευχάριστα και μετά θα πάμε στα ακόμα πιο ευχάριστα και στην ευχάριστη παρέα που είναι δίπλα μου. Να σας θυμίσω λοιπόν τα τηλέφωνα της εκπομπής για να σας δώσουμε πολλά πολλά δώρα. Θα παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο. Να τον ακούτε κιόλας, κάνει το ζέσταμά του. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο 211-55-50-50 ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα email της εκπομπής που είναι μαγκαζίνο live, μία λέξη, papakigmail.com και μας βρίσκεται επίσης ασφαλώς και στο Facebook και στο Twitter, μαγκαζίνο live, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκεται. Εγώ όμως τώρα θέλω να καλωσορίσω εδώ στον καναπέ μας την Όλγα Πολίτου. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Τον Γιώργο Ματαράγκα και τον Πέτρο Ξεκούκη. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά βέβαια. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλότυχη χρονιά σε όλους μας και στους τηλεθεατές βέβαια. Και ελπίζουμε η χρονιά να μην είναι ποντικοπαγίδα όπως λέγεται η καινούργια σας παράσταση, έτσι. Όχι, χαθήκαμε, ας συνεχίσει έτσι. Η Βίκη, ο Βασίλης και η Αλεξία. Λοιπόν, νομίζω θα περάσουμε όμορφα σήμερα. Αυτή η παράσταση, λοιπόν, με το όνομα Πόντικο Παγίδα, που είναι του Μανούσου Μανουσάκη και παίζεται στο θέατρο Βεάκι. Σκηνοθεσία ο Μανούσου. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν έχει κλείσει μήνα ακόμα, αλλά από ό,τι μαθαίνω πάει πολύ καλά και εσείς περνάτε καλά. Αυτό έχει σημασία. Ναι. σκίζουμε. Δόξα τω Θεώ. Τι παράσταση είναι αυτή, να πούμε δύο λόγια. Είναι, αν θέλετε να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλούμε. Συνάδελφοι, να πω δύο-τρία λόγια για το έργο αυτό γενικά, από την αρχή που ξεκίνησε. Είναι το μακροβιέστερο θεατρικό έργο στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, του παγκόσμιου θέατρου. Σοβαρά. Βέβαια. Έχει ξεκινήσει. Από, άνοιξε αυλαία το 1952 στο West End του Λονδίνου και από τότε αριθμεί 25.000 παραστάσεις. Μόνο ρεκόρ και αριθμούς. Αυτή είναι παράσταση, αυτό είναι έργο. 60 χρόνια. 60 χρόνια. Και εξακολουθεί και παίζεται και σήμερα. Μακάρι Παναγία μου να παίζουμε όλα 60. Είμαι σίγουρη όμως ότι δεν θα παίζετε με τον ίδιο τρόπο όπως παίζονταν πριν 60 χρόνια. Σίγουρα έχετε βάλει ο καθένας έτσι τη δική του πινελιά και θα έχει βγει εντελώς διαφορετικό το έργο, έτσι δεν είναι? Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο Μανούσου Μανουσάκης έχει βάλει το χεράκι του. Το ξέρει τόσο πολύ καλά το αντικείμενο και έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εκτός αυτού περάσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρω ότι ο Μανούσου Μανουσάκης έχει απίστευτο χιούμορ και είναι χαρά μεγάλη να συνεργάσει. Α, είναι απόλυτος ο Μανούσος. Ο Μανούσος τι σημειώνει δηλαδή, για να μαθαίνουμε και μερικά. Τα πάντα. Θέλει απολύτως, ακριβώς, να λέμε πάνω απ' όλα το κείμενο σωστά. Βέβαια. Δεν θέλει. Εγώ έχω ένα πρόβλημα παραμικρή, με το κείμενο. Δεν λέω το κείμενο ακριβώς. Όχι, το λες ακριβώς. Και εμένα, ναι, εμένα περισσότερο από όλους. Μας κυνηγάει. Έχουμε και μια προσωπική φιλία, οπότε εμένα με είχε συνέχεια. Γιατί είσαι εσείς πιο έτσι αυθόρμητος και πετάτε έτσι. Εγώ πετάω τα δικά μου έτσι. Λίγο κάνω αστείο να περνάει η ώρα. Πάντως είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Περίτεχνα γραμμένο βέβαια από την Άγκαθα Κρίστη. Και είναι όλοι οι ηθοποιοί πραγματικά πάρα πολύ καλοί στους ρόλους τους. Και γι' αυτό έτσι έγινε μια πολύ καλή χημεία, βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό ο κόσμος ανταποκρίνεται τόσο πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε έτσι μερικές φωτογραφίες από την παράσταση. Αν θέλετε να μας σχολιάσετε και λίγο. Κοίτα αυτά την ομορφιά μου, κοίτα σε παρακαλώ. Πόσο βοητευτικό βγαίνω. Ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Πέτρος και ο Γιώργος. Η ρόλη ποιοι είναι, τι ρόλους έχετε, θέλετε να μας πείτε λίγο? Ναι, εγώ υποδίωμαι μία μπάριστερ, μία δικαστικό. Ναι. Πάρα πολύ αυστηρή. Έτσι, αυστηρή, ναι. Μα στην Αγγλία, από ό,τι έχω μάθει, οι δικαστικοί θεωρούνται απόμακρες φιγούρες. Δεν πλησιάζονται καλά εύκολα. Καλά και στην Ελλάδα, μην νομίζετε. μόνο στα έδρανα φαίνονται, βλέπονται, πουθενά άλλου. Αυτή λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που όταν εμφανίζεται στην πανσιόν που έχει κλείσει να πάει, που βρίσκονται και οι υπόλοιποι, εκεί δείχνει πόσο
Όχι μόνο αυστηρή, αλλά και γκρινιάρα είναι. Α, και γκρινιάρα. Συνέχεια γκρινιάζει. Τώρα θα λέγανε μερικοί ως γυναίκα. Εσείς... Συνδυάζει εγώ γυναίκα και δικαστικό. Τον ταγματάρχη, έναν ταγματάρχη, τον Metcalf, ο οποίος και αυτός είναι ένας σοβαρός κύριος, ο οποίος είναι... Και οι τρεις, βασικά και οι τρεις μας πηγαίνουμε στην πανσιόν. Την πανσιόν την έχουν ο Γιάννης ο Αϊβάζης και η Μαριάννα του Μαζάτου. Εμείς οι τρεις λοιπόν μπαίνουμε σταδιακά μέσα στην πανσιόν, μαζί με την Κάτια την Νικολαίδου, μαζί τον Θοδωρή τον Αντωνιάδη και τον Λευτέρη τον Δημηρόπουλο, ο οποίος ο Δημηρόπουλος είναι ο αστυνομικός που έρχεται και αρχίζει και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορούμε να σας μαρτυρήσουμε. Αλλά μέχρι εκεί, δεν μπορούμε να πούμε παρακάτω. Τι γίνεται μετά. Δεν μπορούμε. Είπαμε όλα τα παιδιά. Τα είπαμε όλα τα παιδιά. Εγώ να συμπληρώσω κάτι έτσι, για την ιστορία του θέματος. Στην Αγγλία ο ρόλος που παίχτηκε από τον David Raven γράφτηκε στα ρεκόρ του βιβλίου Guinness, γιατί συμπλήρωσε 4.575 παραστάσεις. Είναι ο ρόλος που παίζω εγώ. Που κάνει ο ρόλος του ταγματάρχη Metcalf. Εμένα βέβαια τα νεύρα μου θα είχαν γίνει τσατάλια, ήταν αντίνα. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως είναι μια παράσταση με μεγάλη ιστορία, μεγάλο σουξέ έτσι στο παρελθόν. Και είναι φοβερό ότι επί δύο ώρες ο κόσμος είναι τόσο... κάθε τόσο ήσυχα, δεν ακούγεται ούτε ένα, ένα τρίξιμο καρέκλας. Τι έχει, παρακολουθούν... γιατί μας έχει αγωνία, ακριβώς, έχει μυστήριο. Και όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι. Όχι. Οι θεατές τον βρίσκουν τελικά, ποιος είναι. Όχι, πάντοτε η μαεστρία... Πότε λένε εμένα, πότε λένε τον Γιώργο, πότε λένε... Η μεγάλη μαεστρία της Αγκάθα Κρίστη είναι αυτό, το ότι κατά διαστήματα μέσα στην παράσταση κάποιος κατηγορείται περισσότερο. Μετά κάποιος άλλος, μετά κάποιος άλλος... Να μαντέψω, δεν θα μου πείτε. Εγώ καταρχήν με αυτό το θείο πρόσωπο ήταν εντάξει. Μπορεί και να είναι. Αλλά καμιά φορά είναι και το αλεμπάι αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως και οι τρεις μαζί, η συμμορία. Ποιος ξέρει. Είστε προσκεκλημένοι μας να πείτε. Ωραία, θα έρθουμε να βρούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν θα βγείτε όμως μετά στην εκπομπή να πείτε αυτός ήταν. Ο δολοφόνος. Έτσι, γιατί καήκαμε. Πάει, δεν θα έρθει να μας δει κανείς. Δεν θα πατήσει ξανά. Εμείς θέλουμε τα θέατρα να είναι γεμάτα, γι' αυτό δεν θα μαρτυρήσουμε. Αν και θα τρώγουμε εγώ να το πω, δεν θα το πούμε. Και μην πεις τίποτα. Πώς σας βρήκε έτσι το καινούριο έτος, ο καινούριος χρόνος? Εγώ με την οικογένειά μου είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έχω τρία παιδιά, περάσαμε υπέροχα οικογενειακά. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευτυχία στον άνθρωπο είναι η οικογένεια, για μένα. Ποια είναι η ευχή που έτσι κάνατε εσείς προσωπικά για εσάς, την οικογένειά σας? Εγώ παρακάλεσα να έχω υγεία, εγώ και όλος ο κόσμος. Πιστεύω ότι η υγεία είναι το α και το ω. Όλα τα άλλα έρχονται. Ακόμα και τα χρήματα. Θα μου πεις αν δεν έχεις χρήματα δεν έχεις υγεία, που λένε μερικοί. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι όταν έχεις υγεία, έχεις τη διάθεση, θα αγωνιστείς, θα βρεις και κάτι άλλο, θα... Θα το παλέψεις και θα προχωρήσεις. Η υγεία είναι το α και το ω. Θα βγάλεις και χρήματα. Θα βγάλεις και χρήματα. Αν είσαι. Άλλωστε, εμείς ζούμε στα Μέγαρα, ξέρει ο φίλος μου. Yes. Τα Μέγαρα είναι πανέμορφη πόλη. Έχουμε τις κότες μας, έχουμε τα αυγά μας, έχουμε το πάντα μας. Οπότε τουλάχιστον να πω. Θα κλέψει και μια κότα. Προσέξτε, μη λέτε ότι έχετε κότες και αυγά και θα έρθουν να κάνουν κατάσταση σε αυτό. Όχι, έκτακτη εισφορά θα πληρώσετε και για τις κότες. Έχει και ελικόπτερα. Στις προάλλες κάναμε ρεπορτάζ με τα ελικόπτερα στα Μέγαρα. Έχετε και ελικόπτερα. Ναι, έχουμε και ελικόπτερα. Όχι εγώ. Εγώ για πάρω τις κοιτάλια, εγώ έτσι. Εμείς ξέρετε οι ηθοποιοί, γενικά οι καλλιτέχνες, τις μέρες που ο κόσμος κάθεται, εμείς δουλεύουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτές τις μέρες εμείς δουλεύαμε. Όχι την παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά ανήμερα τα Χριστούγεννα, τη δεύτερη μέρα. Είχαμε μάλιστα διπλή παράσταση. Και εγώ πέρασα με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου, οικογενειακά και με όλο το σόι που λέμε σε εισαγωγικά, με όλους τους κοντινούς ανθρώπους μας. Εγώ θα έλεγα σαν ευχές, ξέρετε, δεν είναι. Εγώ μαζί με την υγεία που πιστεύω είναι το πιο βασικό. Θα έλεγα πολλά χαμόγελα. Γιατί έχουμε μιζεριάσει στην Ελλάδα, δυστυχώς πολύ. Είναι αντίδοτο. Και χρειάζεται, όπως λέω, ότι ο πολιτισμός, γενικά οι τέχνες, είναι ίσως το μόνο που μας έχει απομείνει για να μπορούμε λίγο να ανεβαίνουμε ψυχολογικά και να νιώθουμε καλά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό βγαίνουν και τα χαμόγελα. Πρέπει, αν χάσουμε και το χαμόγελό μας, αν η μιζέρια επικρατεί στην Ελλάδα, τελειώσαμε. Ήδη έχουμε την οικονομική μιζέρια. Αν και ψυχολογικά, πώς να σου πω, συναισθηματικά μιζεριάσουμε, τελειώσαμε. Να. Πιστεύω ότι αυτό το έχουμε και θα παραμείνει. Και εγώ αυτό που εύχομαι πραγματικά είναι πολλά χαμόγελα. Οι καλλιτέχνες γενικά που
είναι γνωστή για την ευαισθησία τους ή έστω για την παραπάνω ευαισθησία, κυρία Πολίτου. Είναι πιο εύκολο ενδεχομένως έτσι να πέσουν ψυχολογικά, να πάθουν κατάθλιψη, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή, όχι μόνο από καλλιτέχνες ασφαλώς, είναι μάλλον η νόσος αυτού του αιώνα και αυτής της εποχής γενικά. Αλλά σε παίρνει πιο εύκολα από κάτω. Αναλόγως το χαρακτήρα και αναλόγως αυτά που σου συμβαίνουν. Αν είναι πραγματικά άσχημα αυτά που συμβαίνουν, βεβαίως σε παίρνει από κάτω. Mm. Δεν μπορείς να αντισταθείς, αλλά κάτι μαγικό συμβαίνει με τους Έλληνες. Μπορεί κάποιος που να είναι σε χειρότερη κατάσταση να σε ανεβάσει. Ναι. Εγώ βρέθηκα σε μία δυσάρεστη τέτοια περίπτωση και με ανέβασε μία φίλη μου, η οποία πραγματικά ήταν σε πολύ δυσάρεστη, πιο άσχημη θέση από μένα. Και με ανέβασε, μου έδωσε χέρι και μου λέει, Όλγα... Όσο αφορά την υγεία, τι λέτε. Ναι, ναι. Και για την υγεία βέβαια. Για την υγεία. Όλοι ευχόμαστε να είμαστε υγιείς, γιατί αλίμονό μας πια, όπως τη θέση που μας έχουν φέρει και όπως μας έχουν καταντήσει. Τρέμουμε, μήπως στο κρυολογήσουμε. Είναι κάτι το τρομακτικό, δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι ψυχολογικά, εσωτερικά λέμε, τι θα συμβεί, τι θα γίνει. Μία αγαπημένη φίλη μου έκανε... που είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, γιατί πριν ξεκινήσουμε την Ποντικοπαγίδα, είχα την ευτυχία, μπορώ να πω, ότι αυτή τη σεζόν έκανα δύο εξαιρετικές συνεργασίες. Mm. Πριν συνεργάστηκα με τη Μιμή την Τενίση, στην Πινελόπη Δέλτα, συναντάει το Μάγκα, από τις αρχές του Οκτώβρη μέχρι αρχές Δεκέμβρη, και μετά ακολούθησε βέβαια η Ποντικοπαγίδα. Βέβαια, βέβαια, με πιάσαν τα παιδιά. Και πραγματικά ήταν δύο εξαιρετικές συνεργασίες. Τι είναι αυτό που θέλετε και ελπίζετε εσείς να αλλάξει φέτος? Να αλλάξει φέτος? Θέλετε να το πω? Επειδή την ξέρω, χαμογελάω, πες το. Να αλλάξει... Τι να πω? Καλύτερα να μην το πω. Όχι, όχι, να το πείτε, να το πείτε. Καλύτερα να μην το πω. Σε εμάς όχι. Σε κάποιους άλλους πρέπει κάτι να αλλάξει. Να αλλάξουνε. Τα μυαλά τους. Να αλλάξουνε οι άλλοι. Πάντως, εγώ έχω ένα στόχο. Σας διακόπτω. Εάν κρυολογήσω... καλά, δεν είναι φαντάσματα. 300 είναι. Άρα, μπορεί να αλλάξουν. Και είμαι σε σημείο που θα είναι κολλητική έτσι τόσο πολύ. Θα πάω στο γραφείο του Άδωνη. Θα πω με έλεγα τώρα να δεις. Τι έστει να πας σε ένα νοσοκομείο. Κάτσε να πάμε μαζί. Όχι, αυτή η ταλαιπωρία. Να μην αναφέρουμε καθόλου τη λέξη ούτε αυτό που είπες, ούτε τα νοσοκομεία καθόλου. Δεν θέλουμε να τα... Να πούμε για την Ποντικοπαγίδα. Μεταφράστηκε, να σας πω, σε 50 γλώσσες όλο τον κόσμο η Ποντικοπαγίδα. Για πείτε μου κάτι, κύριε Ξεκούκη, τώρα. Ξέρω ότι έτσι ασχολείστε πολύ με τη θρησκεία, με τα ήθη και με τα έθιμα γενικά που έχουμε. Έχετε βουτήξει ποτέ για να πιάσετε το σταυρό? Βούτηξα μία φορά. Ξεπάγιασα και έφυγα στη μέση. Μου φάνασαν οι φίλοι, περίμεναν. Βρε, φτάνησα, δεν το ξεπάω, δεν μπορώ. Γιατί βουτήξατε? Ήθελα να το κάνω, το είχα τάμα. Και παρόλα αυτά, το λέω τώρα και ντρέπομαι, δεν το τήρησα, διότι μόλις μπήκα και πάγωσα, βγήκα παιδί. Οπότε θα συμφωνήσετε σίγουρα μαζί μου ότι θέλει μία τουλάχιστον, όχι μόνο σωματική, αλλά θέλει και μία ψυχική δύναμη να το κάνει άνθρωπος αυτό. Πάνω από όλα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Βέβαια, πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία διαπροσωπική σχέση με το Θεό. Όταν έχεις μία διαπροσωπική σχέση με το Θεό, όπως έχει ο πατέρας με τα παιδιά, τα παιδιά με τον πατέρα. Εγώ δηλαδή όταν θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό, να προσευχηθώ, να ζητήσω κάτι, το κάνω όπως το κάνω στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Απευθύνομαι στην εικόνα της Παναγίας και λέω, μητέρα, θέλω αυτό. Mm. Και όπως το παιδί ζητάει από τη μάνα αυτό, έτσι πιστεύω πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Πάντως πιστεύω ότι ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα και πίστη στο Θεό δεν έχει μέλλον. Εγώ ελπίζω τουλάχιστον. Φέτος νομίζω ότι η εικόνα που συγκλώνησε περισσότερο ήταν η εικόνα αυτής της μάνας, της γυναίκας από τη Ρόδο, που βούτυξε για να πιάσει το σταυρό, επειδή ήθελε να δημοσιοποιήσει επί της ουσίας το πρόβλημά της, το οποίο αντιμετωπίζει εκείνη και η οικογένειά της. Αλεξία, είναι αυτές οι εικόνες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Ναι. Εμείς σήμερα θέλαμε πολύ να είναι εδώ κοντά μας,
Αλλά είναι στο πλευρό του άντρα της, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες. Έχει να κάνει με την υγεία του. Μια γυναίκα που έφτασε στο έπακρο της απελπισίας και θεώρησε ότι η μοναδική της λύση για να μπορέσει να εισακουστεί το πρόβλημα που έχει ήταν αυτή, δηλαδή να βουτήξει τα παγωμένα νερά στο λιμάνι της Ρόμπου, να πιάσει το σταυρό για να το γνωστοποιήσει σε όλους. Και μάλιστα είπε στον Μητροπολίτη αμέσως μόλις βγήκε, θα το δούμε και στο βίντεο που ακολουθεί, ότι το έκανα για να με ακούσετε όλους σας. Θέλω να πάμε να δούμε αυτό το βίντεο αυτής της γυναίκας από τη Ρόδο. Εγώ πεινάω, πεινασμένη είμαι και το νερό δεν με πειράζει. Να πιέσω και στο νερό και να τα ακούσουν όλοι. Σε όλους χτύπησα, παιδί μου, την πόρτα. Κανένας στα κρυφά δεν με κοίταξε. Είμαστε φτωχοί. Στα φανερά τώρα θα τα πω και όποιος θέλει να ακούσει, παλικάρι μου. Γιατί για το δίκαιο, όχι που θα αλλάξω κάτι, όλοι θα πεθάνουμε. Τον άνθρωπο που πεθαίνει από καρκίνο, γι' αυτό έπεσα. Εντάξει. Η φωνή της βγαίνει από τα έγκατα της ψυχής της. Είναι κραυγή απόγνωσης και απελπισίας. Το σταυρό μου εδώ, δεσπότη μου. Έχω 5 παιδιά και αντάξει μου καρκινοπαθής και πεθαίνω. Η Αφροδίτη Βιέννα, μητέρα 5 παιδιών από τη Ρόδο, βούτυξε με τα ρούχα στα παγωμένα νερά ανήμερα των Θεοφανίων στο Μαντράκι για να πιάσει το σταυρό, προκαλώντας συγκίνηση. Ο δικός της οικογενειακός σταυρός βαρύς για να τον σηκώσει και εκείνη μόνη και αβοήθητη. Όπου χτύπησα πόρτες, κανένας δεν μου έδωσε μία βοήθεια να πληρώσουμε στο ΤΕΔ. Η απελπισμένη μητέρα βρήκε αυτόν τον τρόπο για να διαμαρτυρηθεί, για να κάνει τη φωνή της να εισακουστεί. Ο σύζυγός της νοσηλεύεται βαριά άρρωστο στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου των Αγίων Αναργύρων. Εκείνη με κάθε μέσο προσπαθεί με τον 50χρονο μισθό της να στηρίξει εκείνον και τα 5 παιδιά τους. Όμως, όπως καταγγέλει, όποια πόρτα και αν χτύπησε, δεν βρήκε πουθενά ανταπόκριση. Δεν έχω λεφτά ούτε της κηδείας του. 5 παιδιά δεν έχω να ταΐσω. Δουλεύω, έπαιρνα τα διπλάσια λεφτά. Στο Δήμο δουλεύω, καθαρίστρια. Μου κόψαν τα λεφτά μου στα μισά. Σπίτι με δάνειο. Χρωστά τα δάνεια, τη ΔΕΗ, τα πάντα όλα. Τα παιδιά μου δεν έχω να ταΐσω. Μετά τις διαστάσεις που πήρε η υπόθεση, η Μητρόπολη Ρόδου ανέφερε ότι η Εκκλησία αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για τη μεταφορά του ασθενού στο νησί, ενώ η περίπτωση της οικογένειας συγκίνησε και πολλούς Ροδίτες, οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη προσπάθεια για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα. Πείτε μου, τι μπορεί να πει κανείς σε αυτή τη μάνα, σε αυτή τη γυναίκα που κουβαλάει πραγματικά το δικό της σταυρό. Τι να της πει, εγώ δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια. Τι να πω. Να πω όμως ότι μπόρεσε μέσω αυτού του τρόπου να πει το πρόβλημά της. Μα έχουμε κράτος. Έχουμε πολιτεία η οποία δεν τρεπόμαστε εμείς και αυτοί περισσότερο. Καλά, του λέω τους ανθρώπους δεν τους φοβούνται. Το Θεό δεν τον φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι. Να κοιτάξουν λίγο δίπλα τους αυτό τον πόνο αυτής της γυναίκας όλων αυτών των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Που πονάνε, που υποφέρουν, που πεινάνε. Εγώ με τυχαίνει να είμαι και στο φιλόπτωχο ταμείο της Μητροπόλεως, ξέρει ο Γιώργος, γιατί με έχει βοηθήσει επανειλημμένος στα Μέγαρα. 170 μερίδες φαγητό δίνουμε σε άπορους ανθρώπους κάθε ημέρα. Εκεί να δείτε πόνο. Άνθρωποι αξιοπρεπείς που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που ντρέπονται, που έρχονται και μας, επειδή με γνωρίζουν, επειδή μένω και στα Μέγαρα, να καλύπτουν τα πρόσωπά τους για να μπορέσουν να πάρουν είναι ένα όπτωχοι. Πιάτο φαγητό. Είναι όπτωχοι. Και θλίβομαι. Και είσαι σε μια κατάσταση, αυτά δεν τα βλέπουν δίπλα, εγώ απορώ. Η απελπισία είναι μεγάλη. Δεν είναι η μόνη κυρία. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή, χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα που ζουν δυστυχώς τέτοιες στιγμές. Εγώ θα πω ότι αυτή η κρίση τουλάχιστον μας έχει φέρει πιο κοντά. Πραγματικά ο εθελοντισμός, πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι κοντά στον δυστυχισμένο. Δεν λέω για τους πολιτικούς. Μιλάω για αυτούς που έχουν ανάγκη. Μας έχει φέρει πιο κοντά. Και οι Μητροπόλεις κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, οι Δήμοι κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, δεν είναι όμως η δουλειά τους. Είναι η δουλειά τους, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί, όπως η πολιτεία είπατε και εσείς. Δεν ξεκινάει από εκεί. Αυτά. Τώρα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει 5 παιδιά. Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα, αυτή η οικογένεια δεν είναι πολύτεκνη,
δεν ξέρω ποια είναι. Μιλάμε για έναν άνδρα ο οποίος είναι καρκινοπαθής και μια γυναίκα η οποία δουλεύει στην καθαριότητα και έχουν κάποιο το μισθό. Αρρώστησε από τη στενοχώρια του, γιατί η επιχείρηση του δεν σταμάτησε να πηγαίνει καλά. Ο άνθρωπος επαγγελματικά κόντευε να καταστραφεί και από τη στενοχώρια του αρρώστησε. Και τα παιδιά της μάλιστα είναι νεαρά, είναι και ανήλικα κάποια από αυτά και είναι και άριστοι μαθητές, να το πούμε και αυτό. Και δύο από αυτά σπουδάζουν. Και όταν μία μητέρα της λέει το παιδί, μαμά πεινάω, αυτή η μητέρα πώς αντιδράσει, αλήθεια εγώ, ως πατέρας, θα μου πει το παιδί μου, πατέρα πεινάω, θέλω να φάω. Τι πρέπει να κάνει αυτή η μάνα, να πάει να κλέψει, όχι. Δεν βρίσκει δουλειά, δεν έχει χρήμα, πώς πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η πολιτεία. Εδώ δεν πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Σε όποιον ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Έτσι. Και όποιος είναι υπεύθυνος να βρει λύση για αυτή την κατάσταση. Και θα μου πείτε εσείς κύριε Ξεχούγη και μιλάτε γιατί είστε ηθοποιός. Μα εγώ δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν με εξέλεξε ο λαός αν θέλετε να είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν με κάλεσε κανείς να υπηρετήσω. Αυτοί που τολμούν λοιπόν, με επιτρέψτε μου να μιλήσω έτσι, αυτές τις ημέρες, αυτοί λοιπόν που τολμούν και ζητούν τον ψήφο του ελληνικού λαού και τολμούν να λένε ότι εγώ μπορώ να βρω λύσεις, οφείλουν να έχουν και λύσεις. Αλλιώς, όπως είστε εσείς εκεί και παρουσιάζετε την εκπομπή, εγώ είμαι στο θέατρο, κάθε συνάδελφος, και δεν τολμάς και δεν λες εγώ ως Κιμ θα κατέβω υποψήφια, από τη στιγμή που θα κατέβεις, οφείλεις να βρεις και λύσεις. Έχεις μια ευθύνη. Γιατί, βέβαια. Πάντως, σίγουρα αυτή η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που ήθελε είναι η δημοσιότητα. Απλά αισθάνθηκε ότι δεν την ακούει κανείς άλλος. Δηλαδή τα αυτιά είναι κλειστά. Οι πόρτες είναι κλειστές. Έτσι, και σε αυτό το σημείο δεν θα έπρεπε να φτάσει κανείς, γιατί το να βγαίνεις μπροστά στις κάμερες με το πρόσωπό σου και να βγάζεις τα εσώψυχά σου, τα ενδοοικογενειακά σου και όλα τα προβλήματα αυτά που έχεις. Μα είπε ότι... δεν είναι αυτό που ούτε η ίδια προφανώς δεν θα επιθυμούσε, ας πούμε, αν ήταν σε άλλη περίπτωση. Αλλά αναγκάστηκε, αγανάκτησε. Μα είπε, ζητούσα βοήθεια και δεν με άκουγε κανένας. Κανένας δεν μου έδινε βοήθεια. Αυτό είπε η γυναίκα. Και αυτό είναι το τραγικό. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ μικρό αναγκαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Βασίλη, έχουμε πόσες πινακίδες κατατέθηκαν φέτος. Τα τελευταία χρόνια ένα εκατομμύριο σχεδόν Έλληνες έχουν καταθέσει πινακίδες. Μέχρι 31-12 του περασμένου έτους. Εντάξει, λίγο και κάποιες μέρες από το 2014. Λοιπόν, και θα δούμε και λίγο έτσι κάτι που καλά, θέλουμε γιατί να... Καλά, δεν κάνουν σαν τον κύριο Γιάννη να βγάλουν πλαστές. Λιάπη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στον κύριο Λιάπη. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Και μαζί με αυτό είναι και το εξής, Βασίλη. Ότι μπορεί μεν να δίνεις τις πινακίδες πίσω, αλλά το αυτοκίνητο δεν το πουλάς. Γιατί περιμένεις, ας πούμε, αφού το έχεις πληρώσει που το έχεις πληρώσει. Δεν μπορείς να το πουλήσεις. Γιατί? Γιατί δεν το αγοράσει κάποιος. Θα αγοράσεις, ειδικά αν είναι και πολλά τα κυβικά. Ή θα το πουλήσεις για πολύ λίγα, οπότε δεν σε συμφέρει. Οπότε το αυτοκίνητο το έχεις, σε πάση περιπτώσει, κάπου παρκαρισμένο, σωστά. Έχεις δηλώσει ακριβώς το μέρος που θα βρίσκεται το αυτοκίνητο παρκαρισμένο, ακινητοποιημένο. Υπεύθυνη δήλωση. Βέβαια, βέβαια. Όταν θα πας στην εφορία για να πεις ότι θέλω να δώσω πινακίδες. Θέλω υπεύθυνη δήλωση από το ΚΕΠ. Θέλεις, συμπληρώνεις ένα χαρτί και λες: εγώ θα το έχω σε αυτό το μέρος. Και φαντάζομαι ότι δεν το πας βόλτα για να γεμίσει η μπαταρία με πλαστές πινακίδες. Εντάξει, άμα είσαι πρώην υπουργός, μπορείς και να το κάνεις. Βέβαια, το πλήρωσε και με το παραπάνω, να πούμε την αλήθεια. Το πρόστιμο γύρω στα 70-75.000 ευρώ πρέπει να βγει. Ναι, εκεί θα πρέπει να σταθούμε όμως. Το πρόστιμο θα το πληρώσει όμως. Όχι, εκεί πρέπει να σταθούμε. Ότι ήταν πρώην υπουργός μεταφορών ο κ. Λιάπης και στην ουσία έδινε το καλό παράδειγμα. Να το τον καημένο, κοίτα. Έχει μαραζώσει. Εγώ το είδα, στενοχωριέμαι. Έχει κάνει ρητίδες. Ευζή ένα δράμα. Ξεφτυλίστηκε τόσο πολύ όμως. Δηλαδή, Βασίλη, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Το έχω εγώ παρκαρισμένο το αυτοκίνητο στο σπίτι, ακινητοποιημένο. Δεν μπορώ να το πάω βόλτα για να γεμίσει η μπαταρία.
Τις υπάρχει μία περίπτωση, υπάρχει ένα παραθυράκι. Στο τετράγωνο. Βγάζουμε τις μπαταρίες. Στον κήπο σου. Θα τα πούμε όλα στο ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι του νόμου που σου δίνει πράγματι τη δυνατότητα να μπορείς να το κυκλοφορείς για μία ημέρα ή δύο ημέρες. Πληρώνεις, πληρώνεις ένα ποσό, πας στην εφορία και με έναν αριθμό ρο, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να το πας για σέρβις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ελάχιστο γνωρίζουν αυτό και το κυκλοφορείς και χωρίς πινακίδες. Αλλά κανονικά, όταν ένα αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο για ένα χρόνο, αν το αφήσεις έτσι, το παρατήσεις, θα χαλάσει. Εδώ είναι που ερχόμαστε εμείς. Λοιπόν, πρέπει εμείς. Έτσι, τι θες, δεν θες να, πώς το λένε, διαπραγματευτείς κάποια ελαφρυντικά, όχι. Ελαφρυντικά πάνω σε τι. Στο προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, όχι, για πάμε όχι. Να δούμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Βασίλη, από τη στιγμή που έχουμε παραδώσει τις πινακίδες. Το αυτοκίνητο παραμένει στάσιμο. Αν το αφήσουμε έτσι θα χαλάσει. Άρα πώς θα κάνουμε τη συντήρηση εμείς οι ίδιοι, χωρίς να το πάμε σε κάποιο μηχανικό στο σπίτι. Για πάμε να δούμε. Η υψηλή φορολογία και η αντιμετώπιση του αυτοκινήτου από το κράτος έχει αναγκάσει χιλιάδες Έλληνες να τα πουλήσουν κοψοχρονιά. Κάποιοι άλλοι τα έχουν ακινητοποιημένα σε γκαράζ και περιμένουν μήπως αλλάξει κάτι. Αν και παρκαρισμένα όμως τα αυτοκίνητα, χρειάζονται συντήρηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε και μόνοι μας. Συναντήσαμε το μηχανικό και οδηγό αγώνων Λεωνίδα Κύρκο για να μας δώσει συμβουλές συντήρησης ενός οχήματος που δεν κυκλοφορεί. Πότε με το καύσιμο. Καλό είναι το αυτοκίνητο να είναι περίπου σαν τέταρτο βενζίνη να έχει μέσα. Και ανάλογα πόσο καιρό θα το έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο, κάθε κανένα εξάμηνο να του βάζουμε 4-5 λίτρα για να ανανεώνει τη βενζίνη. Αν αφήσουμε περισσότερη βενζίνη, μετά από καιρό η βενζίνη εξατμίζεται. Τι άλλο θα πρέπει να προσέξουμε? Να έχουμε σωστή πίεση στα ελαστικά. Και καλό είναι να έχουμε 10-15% παραπάνω πίεση από ό,τι προβλέπει ο κατασκευαστής και να τα τσεκάρουμε και συχνά, γιατί αν έχουν χάσει αέρα, θα στραβώσουμε και θα χάσουμε τα ελαστικά. Εκτός από αυτά τα δύο πράγματα τα οποία μας είπες, βενζίνη και ελαστικά. Μπαταρία. Την μπαταρία την κάνουμε, βγάζουμε τους πόλους μόνο και αυτό ήταν, ή υπάρχει και κάποια άλλη λύση? Ένα-ένα, άμα δεν έχουμε ένα συντηρητή μπαταρία σε ένα μικρό εξάρτημα το οποίο κάνει περίπου 30 ευρώ, θα βγάλουμε τους δύο πόλους και τους δύο πόλους όμως. Το αυτοκίνητο το βάζουμε μπροστά κάθε πόσες εβδομάδες, ημέρες, μήνες? Κάθε 4 εβδομάδες, κάνει ένα μήνα δηλαδή περίπου, το βάζουμε μπροστά, το αφήνουμε να ζεσταθεί, το αφήνουμε 10 λεπτά να φορτίσει η μπαταρία, αλλάζουμε λίγο τις ταχύτητες εφόσον έχει ζεσταθεί για να μπορέσουν να οι βαλβολίνες που είναι στο σασμάν, να έχει δουλέψει η μηχανή, να έχει ανοίξει ο θερμοστάτης, για να όταν χρειαστεί να πάρουμε τις πινακίδες, να έχουμε τα αυτοκίνητα μας όπως τα αφήσαμε. Είναι καλό να μετακινήσουμε και λίγο το αυτοκίνητό μας, το κάνουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω? Καλό είναι στο μήνα επάνω το αυτοκίνητο, εφόσον έχουμε χώρο στο γκαράζ μας μέσα, να το κάνουμε 5-10 μέτρα μπρος πίσω, να στρίψουμε και το τιμόνι, για να ό,τι μπορεί περισσότερο να. Και στα αυτοκίνητα πάνω να δουλέψει. Να σημειώσουμε πως τα αυτοκίνητα που δεν φέρουν πινακίδες πρέπει να βρίσκονται σε χώρο που ο κάτοχος έχει δηλώσει στην εφορία και όχι στους δημόσιους δρόμους. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως ναι μεν δεν θεωρείται τροχαία παράβαση, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή το αρμόδιο συνεργείο του εκάστοτε Δήμου μπορεί να σας το μαζέψει και να το στείλει για ανακύκλωση. Χρήσιμα νομίζω αυτά που μας είπες. Φωνάξτε τον κύριο Λιάπη να το πάει μια βόλτα. Και η απάντηση στον κύριο Λιάπη ήταν τα 30 ευρώ. Αγοράς ένα διατηρητή μπαταρίας. Αυτός ο διατηρητής είναι ένα πραγματάκι τόσο. Το βάζεις στην πρίζα, στους πόλους και διατηρεί την μπαταρία σαν καινούρια. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται καν να κάνεις βόλτα το αυτοκίνητο. Όλα θέλουν τη φροντίδα τους τελικά. Ναι, άμα το παρατήσεις, ακόμα και κινητοποιημένο, θα σε παρατήσει και αυτό. Γιατί... Και κάποια στιγμή θα το ξαναχρειαστείς. Ναι, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια θα το ξαναχρειαστείς. Είναι αρκετοί αυτοί που επέλεξαν να καταθέσουν τις πινακίδες. Είναι πολύ υψηλά, όχι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα τα οποία ταξινομήθηκαν πριν από τον Νοέμβριο του 2011. Πολύ ψηλά τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή φτάνουν και τα 1.320 ευρώ. Και έχει επιπλέον και κάτι άλλο. Τον φόρο πολυτελείας. Εδώ να αναφερθούμε σε είναι ένα το πολύ. Το τεκμήριο αυτό που. Το τεκμήριο είναι κάτι άλλο. Άλλο πάλι. Το τεκμήριο είναι το πρώτο βασικό. Το τεκμήριο το οποίο ο δεν συμβαδίζει σε καμία περίπτωση με την αλλά πραγματικότητα. Αν έχει 1.800 κυβικά αυτοκίνητο, ανεβαίνει το τεκμακτό σου. Να φέρω λέει, ένα παράδειγμα. Έχει ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικά, το τεκμήριο του είναι γύρω στα 22.000 ευρώ. Δεν συμβαδίζει καθόλου με την πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορεί να πωλούνται 6.000-7.000 ευρώ και να αναγκάζεσαι να πληρώνει τέλη κυκλοφορία, φόρο πολυτελεία.
και όλου του φόρου γενικότερα να δίνει περισσότερα χρήματα από την αξία του αυτοκινήτου. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω ελληνικό φαινόμενο και θα πρέπει να σε αντιμετωπίσουμε. Συμφέρει να πηγαίνει με ταξί, ας πούμε, κάθε μέρα. Όχι, θα πρέπει να αντιμετωπίζει η πολιτεία, το κράτος, ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι είδος πρώτης ανάγκης για μια οικογένεια. Ο κάθε υπουργός που αποφασίζει, ο κάθε σύμβουλος, με το αυτοκίνητο πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο. Με το αυτοκίνητο θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Με το αυτοκίνητο θα κάνει μια βόλτα να ξεσκάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις για να λες τι να κάνω. Α, να το πάνε με πατίνι, Βασίλη μου, που θέλουν και αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Επικίνδυνο, είναι λίγο επικίνδυνο. Στη Μαλαισία δεν πάει αυτοκίνητο, δεν πας. Όχι, είναι αεροπορικός, εκεί θέλει. Πάντως πραγματικά είναι κρίμα που τόσοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν το αυτοκίνητό τους και να το κυκλοφορούν, γιατί κάποιοι ξόδεψαν ένα ολόκληρο εφάπαξ για να πάρουν ένα αυτοκίνητο. Αυτό. Κάποιοι μάζευαν χρήματα για να πάρουν ένα αυτοκίνητο. Δάνεια. Δάνεια. Το δάνειο που το βάζεις, που δεν το έχεις ξεχρεώσει από ακόμα την και άλλη, πληρώνεις. Θα πει πάλι ο κόσμος, είχε γεμίσει η Ελλάδα τζιπ και να τα τζιπ και με βλέπεις τον δρόμο από τα 10. Αλλάξετε αυτοκίνητο. Από τα 10 αυτοκίνητα που περνάνε, τα 5 είναι τζιπ. Και σου λέει, που είμαστε τόσο πλούσιοι πια στην Ελλάδα να έχουν όλοι τζιπ. Δεν είναι ακριβά. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι αυτό. Τους πήρε όλους η μπάλα. Δυστυχώς, να γίνεται ένα μέτρο στην Ελλάδα, τους παίρνει όλους η μπάλα. Και αυτό είναι το τραγικό. Και λογική, λογική τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αφήσω για πολύ λίγο. Δεν θα πέσω στην παγίδα να σας αφήσω πολύ, γιατί έχει να μου πείτε πολλά ακόμα. Πάω όμως να δώσω δώρα στους τηλεθεατές μας. Σημαντικό. Να μαγειρέψουμε έτσι ένα ωραίο πιάτο, να το δοκιμάσουμε και μετά. Και μετά να μου πείτε μερικά λόγια και για την ποντικοπαγίδα που θέλω να μάθω περισσότερα. Στέφανε! Kim. Ελπίζω να μην πέσουν στην παγίδα σου οι τηλεθεατές μας σήμερα και να έχεις ετοιμάσει κάποιο δύσκολο είναι τραγούδι. Γιατί έχουμε πολύ ωραία δώρα να δώσουμε. Mm. Έχουμε καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές από χθες, από την εταιρεία Grupo Cucine, να σας δώσουμε. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-5550-550, για να παίξετε μαζί μας μουσικό quiz με πάντα εύκολα τραγούδια. Έτσι. Εδώ του Στέφανου. Σωστά το έθεσες, πάντα εύκολα. Πάντα εύκολα. Για να σε δω σήμερα. Πρώτα όμως να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά εσείς. Και από πού μας τηλεφωνείτε? Από τον νομό Θεσσαλονίκη. Από τον νομό Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα? Από ένα χωριό, Κουφάλια. Πολύ ωραία. Θα παρακαλέσω να μου δυναμώσετε λίγο τον ήχο εδώ στο στούντιο για να σας ακούμε κι εμείς καλύτερα. Γιατί σας ακούω χαμηλά αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Κυρία Όλγα. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή μέχρι να ξανασυνδεθούμε με την κυρία Όλγα από τον νομό Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί μείναμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Κορυδαλό. Από Κορυδαλό, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Χρυσάνθη. Χρυσάνθη, ωραία. Πάμε να τραγουδήσουμε. Για να πάμε. Ωραία. Ένα καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολείο, ο δάσκαλος με έβαζε στο πρώτο το θρανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ συντάξιο. Οι δασκαλοί με είχανε μιστάξει και μη βρέξει και μη στάξει. Τέλειο. Είμαι πολύ βραχνιασμένη. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κυρία Χρυσάνθη, ναι, όταν πάντα τελειώνανε οι διακοπές, ας πούμε, των Χριστουγέννων και ήταν η μέρα να ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Ήταν η πιο δυσάρεστη μέρα του χρόνου. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Εγώ το θυμήθηκα μαζί με τα παιδιά μου. Εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι. Προχθές. Εσύ δεν θες να το θυμάσαι. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν πάει να είσαι καλός μαθητής ή κακός. Εκεί το ξεκίνημα του σχολείου δεν το θέλει κανείς. Θα μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή για να διαλέξετε ποιο δώρο θέλετε να πάρετε από την εταιρεία Grupo Cucine. Να είστε καλά. Λοιπόν, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε την κυρία Όλγα από τον νομό Θεσσαλονίκης για να μας ξαναπεί κιόλας από ποιο χωριό είναι, γιατί δεν τα ακούσαμε. Α, το άκουσες εσύ. Α, το αυτή του μουσικού το πιάνει όλα. Κυρία Όλγα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Ναι, ναι, το ξέρω, τώρα δεν σας πειράζει. Ακούμε και έτσι ωραία δυνατά. Οπότε θα σας απολαύσουμε και στο τραγούδι τώρα. Ωραία, θα προσπαθήσω. Ωραία, καλή επιτυχία. Συνευχές
συννεφιές. Όταν δεν σε βλέπω έχω ακεφιές. Τι πιωτό με έχεις κεράσει. Και το κέφι, και το κέφι μου έχω χάσει. Συννεφιές, συννεφιές. Όταν δεν σε βλέπω έχω ακεφιές. Τέλεια! Μπράβο! Λοιπόν, α, κύριε Ξεκούκη, α, ωραία, ο κύριος Ξεκούκης λέει ότι το είπατε για εκείνον που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, πολύ ωραία, ένα δώρο από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνη είναι δικό σας, μείνετε στη γραμμή για να συνεθείτε με την παραγωγή. Πολύ ωραία. Όντως, σήμερα δεν σε κατηγορώ, δεν έστεισες καμία παγίδα. Εγώ όμως τώρα πάω να μαγειρέψω μαζί με τον κύριο Χρήστο Τζιέρα, σεφ από το εστιατόριο Μπέλαμι. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Επίσης. Είπαμε ότι έτσι για αρκετές εβδομάδες δεν θέλουμε να δούμε κρέας. Ναι, μετά από όλα αυτά που κάναμε στις γιορτές, τόσο φαγητό, τόσο κρεπάλι, σε γλυκά και κρέατα, να αποτοξινωθούμε λίγο. Γι' αυτό σήμερα θα φάμε κάτι. Θα κάνουμε κάτι ψαρικό. Έτσι ψαρικό, μεσογειακό, λίγο έτσι. Μοντέρνο ελληνικό, αλλά γευστικά ελληνικό και πολύ απλό. Τι σημαίνει μοντέρνο ελληνικό? Μοντέρνο ελληνικό σημαίνει το εξής. Ας πούμε, παράδειγμα, θα σας κάνω μια συνταγή η οποία λέγεται γιουβετσάκι μπακαλιάρου με γαρίδες και μια σάλτσα από τον ζωμό από τις γαρίδες. Είναι ότι δεν έχουμε τον παραδοσιακό τρόπο που μαγειρεύουμε με τη γάστρα και κάνουμε ένα κρυθαρότο, δηλαδή ένα στυλ ριζότου με ελληνικά χαρακτηριστικά. Μας αρέσει νομίζω, έτσι πως τα ακούμε. Ακριβώς. Για πάμε να το φτιάξουμε, ναι. Να δούμε τα υλικά για να μπορούν να σημειώσουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι, χρειαζόμαστε γαρίδες, ναι. Χρειαζόμαστε φιλετάκια μπακαλιάρου ή ναι. Ενός άλλου ψαριού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πέρκα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα λαβράκι ή οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμαστε ψιλοκομμένη κάπαρη, ναι. Χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι φρέσκο, χρειαζόμαστε μία σκελίδα σκόρδο ίσα-ίσα να αρωματίσουμε το λάδι. Η οποία θα μείνει μέσα, θα τη βγάλουμε μετά. Θα τη βγάλουμε μετά, γι' αυτό βλέπετε την έχω βάλει ολόκληρη. Χρειαζόμαστε ψιλοκομμένη ελιά, χρειαζόμαστε μερικά ντοματίνια, κρυθαράκι που το έχουμε προβράσει 3-4 λεπτά, ναι. Βασιλικό, ζωμό από τα κεφάλια από τις γαρίδες, στη μαγειρική τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε λίγη καυτερή πιπεριά. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε ωραία. Βάλει τις γαρίδες, με το σκόρδο και τα φιλετάκια σε ελαιόλαδο και το μαραίνουμε ελαφρά. Γενικά ο αργός τρόπος φαγητού είναι ο πιο υγιεινός, δεν χρειάζεται πάρα πολύ τσιγάρισμα. Δεν θέλουμε να αναπτύξει πάρα πολύ η θερμοκρασία του, να το κάψει. Σε αυτό το σημείο βάζουμε λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Βάζουμε μερικά ντοματίνια σε αυτό το σημείο για να τα καρομελώσουμε έτσι και να δώσουμε ένα μέλωμα σε αυτά. Τον μπακαλιάρο τώρα που τον βάλατε είναι ομός, τον έχουμε είναι ομός, είναι ομός. Το μόνο που έχουμε προβράσει είναι 3-4 λεπτά το κρυθαράκι. Α, ωραία. Ωραία. Αφού βάζουμε αυτά τα υλικά, σε αυτό το σημείο έχουμε λίγο λευκό κρασάκι. Λευκό κρασί. Με το οποίο θα σβήσουμε το φαγητό. Το θέλει λίγο το λευκό το κρασάκι, Το λευκό κρασάκι το θέλει γιατί γενικά με τα ψαρικά το λευκό κρασί δίνει μια φρουτώδες γεύση και αφήνει τα εσπεριδοειδή. Γενικά τα λευκά κρασιά έχουν αρώματα λεμονιού, πορτοκαλιού και κάποια από αυτά πεπονιού που στο τέλος αφήνει μια ωραία επίγευση. Έτσι κι άλλως εξατμίζεται. Ακριβώς, πάντα εκτατμίζεται και μένουμε. Τώρα, αυτή είναι καυτερή πιπεριά, είναι από τις πολύ καυτερές. Είναι από τις πάρα πολύ καυτερές. Είναι από τις πάρα πολύ καυτερές. Δεν ξέρω, σε πολύ κόσμο αρέσει η πολύ καυτερή πιπεριά. Εγώ, εντάξει, έτσι και έτσι. Πρέπει, εντάξει, το πόσο πικάντικο το θέλει ο καθένας εξαρτάται από την υποκειμονικότητα της όρεξης. Πόσο βάλατε εσείς περίπου? Εγώ έβαλα δύο έτσι λωριδίζες μικρές. Γιατί. Βέβαια, σε όποιον πέσει η λωριδούλα θα καεί λιγάκι. Θα γίνει χαμός. Σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ναι. Βάζουμε λίγο και το κρυθαρότο. Και το κρυθαράκι.
Το οποίο δεν το έχουμε βράσει, δηλαδή, ώστε να γίνει εντελώς. Το έχουμε κάνει αυτό που λέμε στα ιταλικά al dente. Δηλαδή, al dente. Το έχουμε προβράσει σε νερό που κοχλάζει, αλατισμένο νερό που κοχλάζει με μία κουταλιά τη σούπα ελαιόλαδο. Ναι. Μας βοηθάει να μην κολλήσει. Για 3-4 λεπτά και κατευθείαν ή το παγώνουμε ή μπορούμε συγχρόνως εκείνη την ώρα mm-hmm. σε μία κατσαρολίτσα δίπλα μας να κάνουμε το κρυθαράκι και δίπλα το φαγητό. Ωραία. Σε αυτό το σημείο βάζουμε λίγο κάπαρη ψιλοκομμένη για να μας δώσει τη γεύση. Α, την έχετε κόψει την κάπαρη, δεν είναι ολόκληρη. Δεν είναι ολόκληρη γιατί δεν κάνει αυτό. Μας δημιουργεί έτσι μία πικράδα όταν την δακώνουμε. Πολύ έντονο άμα είναι ολόκληρη. Mm-hmm. Και λίγες ψιλοκομμένες ελιές. Για να μην ξεχνάμε τα μεσογειακά μας υλικά. Αφού λοιπόν καβουρδιστούν αυτά λίγο μεταξύ τους, ναι. προσθέτουμε για γεύση τον ζωμό που έχουμε κάνει με τα κεφάλια από τις γαρίδες. Mm-hmm. Για να δώσουμε έτσι... Πώς γίνεται αυτός ο ζωμός, αυτό θα σας πω αμέσως. Όταν καθαρίζουμε τις γαρίδες, κρατάμε τα κεφάλια τους ναι. και βράζουμε με λαχανικά και νερό τα κεφάλια. Τι λαχανικά? Λαχανικά καρότο, πράσο και κρεμμύδι mm-hmm. για περίπου 20-25 λεπτά. Ναι. Στη συνέχεια τα σουρώνουμε όλα αυτά και πιέζουμε τα κεφάλια από τις γαρίδες να μας βγάλουν όλη τη γεύση, όλο το βούτυρο, στο σουρωτήρι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι τα κεφάλια των οστρακοειδών και του ψαριού έχουν όλες τις γεύσεις της γης. Mm-hmm. Οπότε... Και μετά βγαίνει αυτό εδώ. Και μετά βγαίνει το αυτό. Το περνάμε εδώ. Από το μούλτι. Το περνάμε, όχι. Το περνάμε από ένα απλό σωρωτή, ναι. πιέζοντάς το μια mm-hmm. κουτάλα, για να βγάλει το κεφάλι, όλα αυτά τα ζουμιά που έχει, όλα τα βούτυρα. Και τα λαχανικά πώς έχουν λιώσει από το σωρωτήρι? Τα λαχανικά έχουν σταματήσει. Το σωρωτήρι τα κρατάει, αφού έχει μικρές τρύπες. Δεν το λιώνουμε τα λαχανικά. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, και βάζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε το βράσιμο σιγά σιγά mm-hmm. και άλλο το πιπερώνουμε σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και στο θέλει τέλος... και το αλάτι και πιπέρι ή είναι ήδη... Κοιτάξτε, γενικά ο ζωμός των οστρακοειδών είναι πάρα πολύ δυνατός, mm-hmm. δηλαδή από μόνος του έχει μια πάρα πολύ δυνατή και έντονη γεύση. Mm-hmm. που είναι σε μια πάρα πολύ καλή ένταση όσον αφορά την οστιμιά. Το αλάτι όμως σε όλα τα φαγητά είναι αυτό που λέμε η διαφορά, είναι αυτό που λέμε που κάνει το αλάτι και το πιπέρι στη ζωή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο επίσης, τελευταία στιγμή, βάζουμε ψιλοκομμένο, μάλλον χοντροκομμένο, βασιλικό, για να μας δώσει και αυτό στα αρώματά του. Φρέσκο πάντα και λίγο βούτυρο για να μπορέσει να μας δέσει, να μας χυλώσει δηλαδή το κρυθαρότο. Και αυτό το κάνει το βούτυρο, ε? Το κάνει το βούτυρο μαζί με τα υγρά. Mm-hmm. Όπου μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μου αρέσουν γενικά όλα τα ριζότα εδώ με τα θαλασσινά και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα από εδώ και πέρα το πόσο θέλουμε να χυλώσουμε mm-hmm. είναι πάλι ένα θέμα δικό μας. Δηλαδή μπορούμε να το φάμε και λίγο έτσι σαν σουποειδές, μπορούμε να το φάμε και λίγο σε μια εθήπωση, έχει το ριζόγαλο, ναι. μπορούμε να το φάμε και τελείως στεγνό. Εγώ για χάρη, ας πούμε, για να μην σας τρώω τον τηλεοπτικό χρόνο, γιατί έτσι και λίγο συνταγή... Το σωστό να μας πείτε ποιο είναι. Το σωστό, εγώ θα το έτρωγα όπως το ριζότο, δηλαδή το σωστό είναι να έχει ένα χύλωμα όπως το ριζόγαλο, μια εθή βελούδινη. Ναι, να έχει λίγο ζουμάκι. Ναι, να Ωραία. Έχει λίγο ζουμάκι. Εγώ για να μην σας φάω πολύ ώρα, τηλεοπτικό χρόνο, γιατί αυτό θέλει ας πούμε 3-4 λεπτά ακόμα σιγανό βράσιμο, ναι. θα κάνω έτσι ένα μαγικό και θα το σουρώσω με την τρυπητή κουτάλα για να δείτε λίγο έτσι την υφή του σε ένα mm-hmm. πιάτο. Τα 3-4 λεπτά που λέτε θα ήθελα ας πούμε για να δέσει ακόμα καλύτερα... Για να δέσει ακόμα καλύτερα η σάλτσα. Ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι αν ας πούμε... Πάντως είναι πολύ γρήγορο φαγητό. Και πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο φαγητό. Στο τέλος, mm-hmm. σε αυτό εδώ το σημείο, αν θέλετε μπορείτε να περιχύσετε με λίγο λαδάκι από πάνω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, 2-3 φιλαράκια φρέσκο δυόσμο και έχουμε ένα πολύ ελαφρύ, ελληνικότατο, νοστιμότατο πιάτο. Που είναι σίγουρα μπελαμί, γιατί μπελαμί είναι και Ναι, μαμαδίστηκε η ελληνική κουζίνα. Αγάπη στο συνέστημα της γεύσης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ για το ευχαριστώ. Ωραίο πιάτο που μας δείξατε σήμερα. Να είστε καλά, στη διάθεση σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Επέστρεψα. Γύρισα. Δεν άργησα. Θέλω, έτσι που είμαστε τώρα εδώ και είμαστε μία ωραία παρέα, να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ένα αφιερωματικό βίντεο. Διότι 31 Δεκεμβρίου έφυγε από την ζωή ο Ηλίας Λαλαούνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε σε όλο τον κόσμο γνωστό το ελληνικό κόσμημα και μάλιστα με όλα αυτά τα ωραία πρότυπα των αρχαίων κοσμημάτων. Νομίζω ότι αν δεν είναι ο άνθρωπος, είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έκανε πολύ μεγάλη έτσι, καριέρα και πορεία σε όλο τον κόσμο. Και ήταν διοικήτατος, τον είχα γνωρίσει και ήταν ένας... Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Ήταν ένας κομψός άνθρωπος και αυτή η κομψότητα νομίζω ότι έβγαινε και στα κοσμήματά του. Η επιχείρηση, όπως και το μουσείο, θα συνεχίσει να λειτουργεί, είναι στα χέρια των παιδιών του. Εμείς έχουμε ετοιμάσει έτσι ένα βίντεο και θέλω να πάμε να το δούμε. Ήταν μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στον χώρο του κοσμήματος. Ήταν ο άνθρωπος που έντυσε το κόσμημα με την ελληνική ιστορία. Ήταν ο άνθρωπος που τόλμησε, που ρίσκαρε, που καινοτόμησε, που είδε το όνομά του να φιγουράρει στο εξωτερικό και τα κοσμήματά του να στολίζουν το λαιμό και τον καρπό μερικών από τον πιο διάσημων γυναικών στον κόσμο. Ήταν ο Ηλίας Λαλαούνης που έφυγε από τη ζωή στις 31 Δεκεμβρίου. Ο θάνατός του ήταν αθόρυβος όπως και η προσωπική του ζωή. Κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αυτοκρατορία που είχε δημιουργήσει. Fly me to the moon and let me play among the stars. Γεννημένος στην Αθήνα το 1920, ο Ηλίας Λαλαούνης μοιήθηκε από νωρίς στο χώρο του κοσμήματος, ακολουθώντας τα χνάρια της οικογένειάς του. Σε ηλικία μόλις 20 ετών και έχοντας παράλληλα τις σπουδές του, αρχίζει να εργάζεται ως διευθυντής στην επιχείρηση Ζολότα. Με την παρότρινση του παιδικού του φίλου Κωνσταντίνου Τσάτσου και μετέπειτα Πρόεδρου της Δημοκρατίας, σπάει τις αντιλήψεις της χρυσοχοΐας και φέρνει το αρχαίο κόσμημα στην αγορά, αναδεικνύοντας έτσι και την επιχειρηματική του ευφυΐα. Είναι 1957 και ο ξενοφόνος Ζολότας φοβάται ότι ο τολμηρός νεαρός διευθυντής του Ηλίας Λαλαούνης θα τον καταστρέψει. Εκείνος ήξερε όμως ότι η αρχαία ελληνική ιστορία θα λειτουργούσε ως πόλος έλξης. Η χρονιά εκείνη επιβεβαίωσε το επιχειρηματικό του ένστικτο, αφού η ομαδική έκθεση που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη πέρασε στην ιστορία ως χρονιά αναγέννησης της ελληνικής χρυσοχοΐας, η οποία είχε την υπογραφή του Ηλία Λαλαούνη. 10 χρόνια μετά, το 1967, η ταμπέλα Ζολότας ΑΕ κατεβαίνει από το κατάστημα που βρίσκεται στη γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου. Στη θέση της αναρτάται η ταμπέλα Ηλίας Λαλαούνης ΑΕ. Η πορεία του λαμπρή, αλλά ο ίδιος παραμένει ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ταπεινότητα. Οι διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι πολλές, μία από τις οποίες και αυτή από την Γαλλική Ακαδημία. Σε ηλικία 37 ετών παντρεύεται την αγαπημένη του Λίλα και δημιουργούν μια υπέροχη και αγαπημένη οικογένεια. Αποκτούν μαζί 4 κόρες, την Εκατερίνη, την Δήμητρα, την Ιωάννα και την Μαρία. Και οι 4 μιούνται στον χώρο του κοσμήματος και τον υπηρετούν με σεβασμό και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε ο πατέρας τους. Φωτογραφίζονται ως μοντέλα για την επιχείρηση και βρίσκονται πίσω από όλα τα μεγάλα εγχειρήματα. Ως μοντέλο πια ποζάρει και η γονή του, η Λάουρα. Ένας άλλος μεγάλος σταθμός στην πορεία του είναι η ίδρυση του Μουσείου Λαλαούνη.
Εκεί εκτίθενται οι μόνιμες συλλογές του, καθώς και οι μικροκλειπτά που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο, από το 1940 έως το 2001. Why did you decide to do this? Because I like very much this Greek art, the ancient Greek art. Τα σχέδια που έχει υλοποιήσει τα τελευταία πόσα χρόνια ξεπερνάνε τα 18.000. Στο μουσείο έχουμε μια επιλογή από 3.500. Είναι τα αυθεντικά, είναι ασημένια επίχρυσα, δεν είναι χρυσά τα αντικείμενα, γιατί είναι τα πρωτότυπα που κατασκεύασαν οι χρυσοχώοι και με αυτά ταξίδεψαν σε εκθέσεις. Ο Ηλίας Λαλαούνης ήταν και θα παραμείνει ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στον χώρο του κοσμήματος. Ήταν εκείνος που απέδειξε πως ό,τι λάμπει είναι χρυσός, αρκεί να αφοσιώνεσαι και να μην φοβάσαι να δημιουργήσεις. Μια ολόκληρη ιστορία. Τόσες χιλιάδες κοσμήματα, απίστευτα. Πάντως είναι ωραίο να ταξιδεύεις ανά τον κόσμο και να βρίσκεις σε κάποια γωνιά κάποιας κοσμοπολίτικης πόλης, να βλέπεις ένα μαγαζί κοσμημάτων, να λέει Ηλίας Λαλαούνης και να έχει αυτά τα αρχαίου τύπου κοσμήματα που διαφημίζει και τη χώρα μας, τιμά την ιστορία μας. Δεν είναι λίγο αυτό. Θέλω να πω ότι επιχειρηματίες και δραστηριότητες υπάρχουν πολλές, από πολλούς Έλληνες. Αλλά νομίζω ότι ο Ηλίας Λαλαούνης ήταν ένας από αυτούς που τίμησε την ελληνική ιστορία μέχρι τέλους και τώρα αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί και για τις επόμενες γενιές. Και την πρόβαλε, το πιο σημαντικό από όλα. Ακριβώς. Την πρόβαλε μέσα από τα κοσμήματά του. Αγαπούσε πολύ την πατρίδα του. Έτσι. Πάρα πολύ την πατρίδα του. Μεγάλος καλλιτέχνης. Λοιπόν, και οι κόρες του είναι εξαιρετικά πλάσματα. Που είναι το ευχάριστο σε αυτό είναι ότι, όπως είπες και εσύ Βίκη στο ρεπορτάζ σου, ότι η καινούργια γενιά και οι γενιές που έρχονται, δηλαδή και οι κόρες τους αλλά και τα εγγόνια, συνεχίζουν αυτή την παράδοση και περπατάνε στα βήματα αυτά που άνοιξε ο πατέρας τους. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πούμε και να θυμίσουμε στον κόσμο σε ποιο θέατρο θα βρούμε την παράσταση Ποντικοπαγίδα, ποιες μέρες θα σας βρούμε εκεί, για μην πάμε καμία μέρα και δεν πέσουμε στην παγίδα. Εγώ είμαι πάντα. Πρώτα απ' όλα να πούμε τους συντελεστές, τους υπόλοιπους. Τα σκηνικά και βέβαια τη σκηνοθεσία ο Μανούσος ο Μανουσάκης. Mm-hmm. Σκηνικά κοστούμια η Δέσποινα Βολίδη έχει επιμεληθεί. Άξια. Mm-hmm. Επίσης, τη μουσική ο Μανώλης ο Μανουσάκης και τους φωτισμούς ο Νίκος ο Καβουκίδης. Μάλιστα. Οπότε έχει δημιουργήσει μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Έτσι. Και δεν είναι από τις φορές πραγματικά που το λες και το εννοείς. Ελάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Ποιες μέρες δεν μας είπατε. Σας λέω θα έρθουμε και θα είναι ανοιχτό το θέατρο. Τετάρτη Κυριακή λοιπόν στις 7. Ναι. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο βραδινή 9 και 4. Και Σάββατο έχουμε για απογευματινή 6 και 4. Μην λοιπόν καθερνείτε όλοι. Ωραία, θα έρθουμε να σας απολαύσουμε. Δεν μου είπατε βέβαια ποιος είναι ο δολοφόνος από εσάς. Θα έρθουμε να μάθουμε. Θα το παίξουμε κι εμείς Sherlock Holmes. Σας περιμένουμε. Αλεξία, το ωραίο πράγμα στη ζωή είναι η έκπληξη. Και όντως έκπληξη μας προκάλεσε αυτή η νεαρή νηπιαγωγός, 22 ετών μόλις, που άμα την δει κανείς έτσι στο δρόμο να περπατάει, θα πει «Α, μια ωραία γυναίκα». Άμα τη δει στο χώρο της δουλειάς, θα πει «Μια πολύ έτσι τρυφερή νηπιαγωγός που ασχολείται και αγαπάει τα παιδιά». Αλλά αλίμονο σε αυτόν που ακριβώς θα τολμήσει και θα αποπειραθεί να την πειράξει. Έτσι ακριβώς. Για ποιο λόγο. Έρχεται να μας αποδείξει καταρχάς ότι η γυναίκα δεν είναι το ασθενές φύλλο. Η 22χρονη λοιπόν Αγγελική Κοκαλίτσα είναι το πρώην υπηαγωγός και το απόγευμα kickboxer και έχει και δύο αργυρά μετάλλια. Και φιλοδοξεί. Και τη λένε και κοκαλίτσα. Ναι, μα η κόκαλα. Μόνο κοκαλίτσα δεν είναι. Μόνο κοκαλίτσα δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου σήμερα. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και για να πάμε να δούμε σε ποια νομίζω ότι δεν αξίζει να αποπειραθεί κανείς ακόμα να πει και μία κουβέντα παραπάνω. I stand here waiting.
Το πρωί είναι νηπιαγωγός, το βράδυ kickboxer. Ναι, είμαι νηπιαγωγός. Τέταρτο έτος της σχολής μου εργάζομαι κανονικά. Είναι δύσκολο βέβαια να τα συνδυάσεις όταν ασχολείσαι με τα δύο τέτοιες ώρες. Θέλεις να πετύχεις και στα δύο στόχου, αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο. Μπορούσε να μαντέψει ότι αυτή η πανέμορφη κοπέλα με τα καταπράσινα μάτια μπορεί να βγάλει νοκάουτ με ένα δυνατό uppercut ή μερικά κροσέ του αντιπάλου τη εντός και εκτός ring. Ξεκίνησε τίποτα να χρησιμοποιήσει το kickboxing για την αυτοάμυνά σου. Ναι, έχει χρειαστεί. Καλό είναι να μην το χρησιμοποιούμε πουθενά, απλά καθαρά για λόγους αμυντικούς. Μετά την έξοδό μου, καθώς γυρνούσα στο σπίτι μου, μίλησα στο τηλέφωνό μου και άκουσα κάποια βήματα πίσω μου. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάποιος με παρακολουθεί. Γυρνάω την πλάτη μου εδώ. Ήταν ένα τύπο με μαχαίρι, ο άλλο. Κράταγε. Α, ήτανε δύο. Ναι, ναι, ναι. Στον έναν έριξα την κλωτσιά. Και μετά αυτοί είδαν ότι δεν ήμουν το κορτσάκι που θα ρίξω τα πράγματα κάτω και αρχίζω να δουλειάζω. Και φύγανε τρέχοντας. Πώς το αντιμετωπίζουν οι άντρες? Πιστεύω ότι τους αρέσει. Τους αρέσει να βλέπουν μία εμφανίσιμη κοπέλα με να κάνει ένα πολύ δυναμικό άθλημα. Πέρα από το γλυκό χαμόγελο και την εντυπωσιακή εμφάνιση, η 22χρονη Αγγελική είναι ένα δυναμικό κορίτσι με πάθος για τη ζωή. Το πρωί είναι μια υπεύθυνη νηπιαγωγός αφιερωμένη στο λειτουργήμά της. Το μεσημέρι, αφού σχολάσει, φοράει τα γάδια του box, ανεβαίνει στο ring και εκεί γίνεται μια άλλη. Τελικά έπρεπε όμως να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο, στο να είσαι νηπιαγωγός ή στο να είσαι στο kickboxing, τι θα διάλεγες? Μπορώ να τα συνδυάσω και τα δύο. Για μένα. Δηλαδή, μπορώ να ασχοληθώ και με τον νηπιαγωγείο που είναι το πρωί και το βράδυ με τις προπονήσεις μου. Θεωρώ ότι με βοηθάει κιόλας αυτό. Δηλαδή, στο kickbox ξεσπάω. Όλη την ενέργεια που έχω το πρωί με τα παιδιά, την ένταση, την ξεσπάω μέσα στην προπόνηση. Οι μαθητές στο νηπιαγωγείο, παρότι είναι μικροί, ξέρουν ότι ναι, η δασκάλα τους... Και... θέλουν να δουν αγώνες, θέλουν να δουν η δασκάλα τους πώς παίζει, να τη δουν μέσα στην προπόνηση, καμαρώνουν. Ενημερώνω τους γονείς τους ότι η κυρία κάνει kickboxing, η κυρία ασχολείται με αγώνες. Χαίρομαι γι' αυτό, προσπαθώ να τους περάσω ένα αθλητικό πνεύμα. Δηλαδή να ασχοληθούν και εκείνα με κάποιο άθλημα. Ας μην είναι και αυτό το kickboxing, ας είναι κάποιο άλλο. Ο προπονητής της πιστεύει πολύ σε εκείνη και θεωρεί ότι η όμορφη Αγγελική μπορεί να διαπρέψει στο άθλημά της. Εγώ πιστεύω στην Αγγελική και αυτό... προπονούμαστε σκληρά. Ο στόχος της, αν είναι να πάει ψηλά, θα πάει ανάλογα με αυτές που θέλει. Αν θέλει να προπονηθεί, να κάνει επαγγελματισμό στο kickboxing, θέλει θυσίες και δουλειά. Το όνειρο ποιο είναι, πού θα ήθελες να πάει? Σίγουρα θέλω να πάρω ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, να βγω και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως τώρα πρέπει να πετύχουμε. Είμαστε στο πρώτο σκαλί για εμένα. Και αυτό θέλει δουλειά. Θέλει πορεία, θέλει προπόνηση, θέληση έχω. Πόσες ώρες προπόνηση κάνεις την ημέρα? Προπόνηση, ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι, θέλει διπλές προπονήσεις. Δηλαδή είναι 2,5-3 ώρες την ημέρα σίγουρα. Οι γονείς σου όταν τους πούσες θες να κάνεις kickboxing, τι είπαν, η μαμά σου ας πούμε? Η μαμά μου στηρίζει σε αυτό που κάνω, της αρέσει, πιστεύει σε μένα, με θεωρεί δυναμική και πιστεύει ότι διαπρέψω σε αυτό το άθλημα. Και οι φίλοι σου τι λένε? Οι φίλοι μου με στηρίζουν και αυτοί. Τους αρέσει πάρα πολύ να έρχονται να με βλέπουν σε αγώνες, τα αδέλφια μου, όλοι μαζί. Είναι το κοινό μου. Η Αγγελική έχει ήδη κρεμάσει το στήθος της 2 ασημένια μετάλλια σε πανελλήνιους αγώνες. Με σεμνότητα, ορμή και όρεξη για πολλή δουλειά, συνεχίζει τον αγώνα της, φιλοδοξώντας να κατακτήσει την κορυφή. Τελικά, οι γυναίκες είναι ασθενές φίλο? Όχι. Οι γυναίκες δεν είναι ασθενές φίλο. Είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικές, είμαστε δυναμικές. Και αρχίζουμε και πιστεύω ερχόμαστε σε ίσο επίπεδο με τους άντρες. Μπράβο στην κοπέλα, πραγματικά. Εσύ που την έζησες και από κοντά, είναι έτσι δυναμική? Είναι πολύ μαχητική, είναι φιλόδοξη όσο χρειάζεται. Mm-hmm. Και από ό,τι είπε και ο προπονητής της, έχει την όρεξη και όλη αυτή την αγάπη που χρειάζεται για να το παλέψει, για να καταφέρει τους στόχους της. Πάντως να σου πω κάτι τώρα, πρέπει να κάνω μια γυναικεία παρατήρηση. Για πες. Τα γάτια του box και το σφετσάκι ρόγο. Α, ναι, όμως, έτσι. Μα, εντάξει, είμαστε και γυναίκες πάνω απ' όλα. Ήταν σετάκι. Πάντως, και όμορφα χτενισμένη και μακιγιαρισμένη. Και εμείς μπορεί να μην μπορούμε να ρίχνουμε μπουνιές, κλωτσίες. Μην το λες. Εγώ. Εδώ, το κορίτσι.
Δεν φαίνεται βέβαια. Ναι. Αλλά αποκάλυψη. Έγινε το σάκο. Είχα φάει. Καλά. Αποκάλυψη σήμερα. Είχα φάει πάρα πολύ ξύλο. Έχω να πω. Γλώσσο. Αλλά είχα δώσει και πάρα πολύ ξύλο. Αν νομίζω ότι είχες φάει ξύλο πριν και λες ας πάω να κάνω box να το αποδώσω. Όχι, έχω φάσει κάποια στιγμή να αθληθώ. Πήγα ένα γυμναστήριο, βαρέθηκα κάποια στιγμή, λέω τι να κάνω. Μου λέει δεν έρχεσαι πάνω στο kickboxing. Και να σου πω κάτι, δηλαδή όταν, ξέρω εγώ, έχεις τον αντίπαλο απέναντι κανονικά και οι γυναίκες ρίχνουν... Ξύλο, ναι, μέσα μας ήταν τρεις κοπέλες και είχαμε 7 αγόρια. Ναι, και... Δεν φοβόσουν, ας πούμε, μη σου ήρθε καμία... Εγώ πάντως αυτό απορώ και θα ρώτησα και την κοπέλα, γι' αυτό ρωτάω και εσένα, ναι. Λέω γυναίκες, δηλαδή να σπασμένες μύτες, να σπάσεις μύτη, να σκιστείς, ναι. Οτιδήποτε. Φορούσαμε βέβαια τα προστατευτικά κι αυτά, αλλά μπορούσε να φύγει καμία. Εγώ βέβαια τους είχα πει να μην με χτυπούν στο πρόσωπο. Γιατί... Είχε και απαιτήσεις η Βίκη. Όχι, αυτό. Από εδώ και πέρα. Θυμάσαι αυτά για να ξέρω κι εγώ. Κάτι θυμάμαι. Προχθές κάτι έδειχνα στην ανεψιά μου. Το αποτσάκι είναι ωραίο. Είναι το κίνηση που έκανε, τα πόδια. Ναι, που γυρίζει στο γοφό και... και φεύγει το πόδι και κλωτσάς. Τι? Και αυτό το πυρίκι. Τι κολλάτε πολύ τις Βίκης, παιδιά. Και αυτό επίσης. Γιώργο, για σήκω λίγο να μας το δείξει η Βίκη. Για σήκω λίγο. Τι λες, σήκω λίγο τώρα εδώ για τη λόγω του άλλη θέση. Έλα, δεν πειράζει. Για να φάει κάποια τα κουνιά, ο άνθρωπος. Και αυτό το απτσάκι. Έλα λίγο, έλα λίγο. Παιδιά, το απτσάκι δεν έχω ζωσταθεί. Έλα, σήκω, σήκω. Το κλωτσιά ένα. Στην κεφαλή από πάνω προς τα κάτω είναι αυτό. Ναι, δεν μπορώ, παιδιά, με τη γόβα. Όμως, θα μας φύγει καμιά γόβα και μπορείς να κεφάλι. Συγγνώμη, για να μην είμαι αγώπος πληθυσμός, να πάω πιο πέρα. Κοίτα να δεις, ανατροπή. Το παίρνεις φόρα έτσι και σου έρχεται το πόδι. Από πού θα μου έρθει, να ξέρω. Που να έρθει με το τακούνι. Δεν σηκώνει. Εδώ και έρχεται κάπου εδώ. Και βγάζει τον άλλον νοκάουτ. Ναι, εντάξει, άμα είναι πολύ δυνατό, πέσει κάτω. Λοιπόν, να προσέξεις. Εμένα μου άρεσε αυτό. Εδώ, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, έτσι πρέπει να προσέχουμε. Αυτά τα άπερκα, πώς τα λένε. Εσύ τώρα θέλεις να ξεδιμάνεις πάνω μου, έτσι, δεν ξέρω γιατί. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί ξεδίνεις. Πάντως, εγώ μπορεί να μην μπορώ να κάνω αυτό, πώς το είπες. Το αψάκι. Ναι, αλλά σίγουρα συμφωνώ ότι η γυναίκα δεν είναι ασθενές φίλο, γιατί. Όχι, βέβαια. Μα δεν κοπέλα είπε και στη συνέντευξη ότι όταν πήγαν να τη ληστέψουνε, τους αντεπιδέχθηκε. Γενικά εννοώ, γιατί η δύναμη δεν είναι μόνο σωματική. Α, όχι, δεν είναι μόνο σωματική. Και... μπράβο. Ακριβώς. Επειδή όμως έχουμε και κάποιες αδυναμίες. Όχι, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία. Ακριβώς. Και επειδή νομίζω 13 του μήνα, Αλεξία, είναι μια καλή αφορμή έτσι για να... Να εκτονώσουμε να παραδοθούμε τις όποιες, οπότε αύριο, όποια κενά έχουμε, ψωνίζοντας. Αύριο τρία ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά κατά τις πρεμιέρα για τις εκτόσεις. Αύριο ο εμπορικός κόσμος υποδέχεται τους καταναλωτές με εκτόσεις που ξεκινάνε από την πρώτη κιόλας μέρα με 70%. Βέβαια, οι προσφορές είχαν ξεκινήσει και λίγο πριν τις γιορτές. Όχι πάνω πριν τις γιορτές, κατά τις γιορτές και την εβδομάδα που ακολούθησε. Και ήταν προσφορές. Η πρώτη φορά που είχαμε αυτές τις. Αυτές ήταν οι εκτόσεις που προηγούνται του Νοεμβρίου. Ήταν πιο πρώτη φορά που τις είχαμε αυτές. Ναι, ήταν η πρώτη χρονιά. Τώρα όμως θα έχουμε και αργότερα, θα έχουμε και τις αερινές. 70% εγώ είδα σε πολλά καταστήματα που κάναμε το ρεπορτάζ ότι είχαν ήδη 70% έκπτωση και φυσικά ο στόχος είναι όσο κόσμος περισσότερος μπορεί να πάει. Λοιπόν, εσύ πήγες και έκανες γκάλωπ και στους καταστηματάρχες αλλά και στους καταναλωτές που είμαι σίγουρη ότι έχουν κάνει έτσι μια ψηλή έρευνα. Μια έρευνα αγοράς είναι πάντα απαραίτητη. Και νομίζω ότι είναι όντως απαραίτητο έτσι όπως λες και εσύ για να μπορείς να συγκρίνεις και τις τιμές του πριν και του μετά. Γιατί μετά από το ρεπορτάζ και τον γκάλωπ που θα δούμε τώρα, νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάποια χρήσιμα πράγματα πάνω σε αυτό. Τι είναι αυτό που περιμένουν οι γυναίκες μετά τις γιορτές περισσότερο ίσως και από τις ίδιες τις γιορτές? Οι εκτόσεις, αφού είναι η πιο καλή ευκαιρία να ψωνίσουν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές όλα όσα χρειάζονται για να ανανεώσουν την καρνταρόμπα τους. Εννοείται ότι το αφήσαμε για τις εκτόσεις, γιατί εντάξει, τώρα ποιος ο λόγος να πληρώσει ένα προϊόν με την κανονική τιμή και να το πληρώσει με 50, ας πούμε, ή με 60. Και παζάρι στις εκτόσεις θα ζητήσατε? Αναλόγως. Που θα πέσουμε. Άμα η πωλήτρια είναι προσιτή, θα το επιδιώξουμε. Άμα δεν είναι, θα τα αφήσουμε να κάνουμε. Δηλαδή, κοιτάζω να ψωνίσω τώρα με τις εκτόσεις. Και ήδη ψώνισα, γιατί έχουν διαφορά οι τιμές.
Το Δέλεαρ των Εκτόσεων αμέσως μετά τις γιορτές έκανε πολλές καταναλώτριες να αναβάλουν τα ψώνια τους ώστε να αποφεληθούν από τις καλές τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Είναι ευκαιρία, αλλά είναι δύσκολα γιατί χρήματα δεν υπάρχουν. Οπότε αγορές δεν πιστεύω θα γίνουν πολύ εύκολα. Και παρά την έκπτωση, δηλαδή, ο κόσμος δεν θα διευκολυνθεί, πιστεύετε? Θα είναι συγκρατημένες οι αγορές τους. Έτσι πιστεύω. Εσείς τι σκέφτεστε να ψωνίσετε? Εγώ δυστυχώς τίποτα. Όμως για την κόρη σας φαντάζομαι κάτι θα έχετε. Είναι σε προτεραιότητα, οπότε εμείς μένουμε λίγο πάντα πιο πίσω. Μπορεί, άμα έχει λεπτά ο κόσμος θα θέλω. Θα ψωνίσετε? Κάτι λίγα. Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά επίσημα αύριο και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Αρκετά καταστήματα ωστόσο ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα με τη μορφή προσφορών να πωλούν τα εμπορεύματά τους σε χαμηλότερες τιμές. Ήδη από τη μετά την πρωτοχρονιά είδα ότι ο κόσμος μπήκε στα καταστήματα που ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Μπαίνει μέσα, διαλέγει, φοράει παππού και αλλάζει, θα ξαναπεράσει. Οπότε κλείνεται, μόλις πληρωθώ και τέτοια πράγματα. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να πουλάμε όσο το έχουμε πάρει. Αφού πουλάμε τις 28 και 30 ευρώ μπότες, τι να πουλήσουμε παρακάτω? Οι έμποροι ξεκινούν σε ορισμένες περιπτώσεις με εκπτώσεις που φτάνουν το 70%. Ακόμα και έτσι όμως δεν είναι αισιόδοξοι ότι θα ζεσταθεί οικονομικά η αγορά. Δεν υπάρχουν λεφτά έτσι κι αλλιώς. Και 100% να πάει. Και 50 να κάνεις, 60 θα σου ζητήσει ο κόσμος. Αυτό είναι γεγονός. Αφού δεν έχει. Όπως αγωνίζεται όλος ο κόσμος, ο απλός, το ίδιο αγώνα κάνει και ο εμπορικός κόσμος. Όλοι είμαστε το ίδιο καράβι. Ή θα πνιγούμε όλοι μαζί ή θα σωθούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι. Τα μαγαζιά θα είναι προαιρετικά ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών την επόμενη Κυριακή 19 του μήνα. Και τα μαγαζιά ανοιχτά την επόμενη Κυριακή για όποιον θέλει να το παρακάνει λίγο με τα ψώνια του. Ακούσαμε όλες τις απόψεις. Εγώ, ξέρεις τι, σε αυτό πρέπει να ελέγχει ο κόσμος πολύ τις τιμές πριν τις εκπτώσεις σε ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, σε ένα ζευγάρι παπούτσια και να πάει μετά. Γιατί λένε 70, 50, 60 και ποτέ δεν είναι πραγματικό. Ξέρεις τι με εκνευρίζει εμένα, να σου πω τώρα. Ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, λέει, ας πούμε, έξω, βλέπεις 70%. Κάπου κρύβεται το έως. Ναι, 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 και δεν το βλέπεις ποτέ. Και μπαίνεις μέσα και τελικά όλα τα πράγματα είναι, ξέρω εγώ, μείον 30%. Κιούτε. Και κάποια δύο ζακέτες είναι μείον 70%. Δύο κρεμαστρούλες μόνο, ναι. 70% και όλα τα υπόλοιπα είναι με λίγο. Ναι, αυτό και εκνευρίζουμε, ξέρεις, και μετά, επειδή καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν, ας πούμε, να σε βάλουν στη διαδικασία. Γιατί μετά κάτι μπορεί να ψωνίσεις. Ναι. Αν μπεις στο κατάστημα, μπορεί να δελεαστείς. Ναι, αλλά μπορεί... ξέρεις τι γίνεται. Είναι άλλο να έχει 70% και είναι άλλο να έχει 30%. Μα το 30 πλέον... Στο κάνουν ούτως ή άλλως, παιδιά. Ναι, δηλαδή, τώρα στο κάνουν και μόνοι τους. Οπότε ναι, πρέπει να δεις όντως σε συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί εντάξει, τώρα πλέον οι εποχές δεν είναι ότι πας και εξοδεύεις χρήματα σε ό,τι βρεις μπροστά σου. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που χρειάζεσαι. Ας πούμε, χρειάζεσαι ένα μαύρο πουλόβερ, ένα τζιν. Οπότε είναι και πιο εύκολο να μπορεί να συγκρίνεις τις τιμές πριν και μετά. Και σας συνιστώ να το κάνετε. Γιατί εντάξει, σίγουρα και τα μαγαζιά πρέπει να λειτουργήσουν και θέλουμε να λειτουργήσουν, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν για να ανέβει και λίγο η οικονομία. Και να μην κλείσουν και πολλά μαγαζιά που κινδυνεύουν να κλείσουν. Γιατί και εγώ έτσι που μαθαίνω, είναι πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία περιμένουν τώρα τις εκτόσεις να δουν πώς θα πάνε για να αποφασίσουν αν θα κλείσουν ή όχι. Οπότε δεν είναι ότι δεν θέλουμε να έχουν κίνηση στα μαγαζιά, αλλά και οι καταναλωτές πρέπει να μην εξαπατούνται. Πρέπει να είναι υποψιασμένοι. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Μα και οι καταναλωτές δεν έχουν πια χρήματα για να εξαπατούνται. Αλλά εκτός αυτού. Και είναι και υποψιασμένοι. Και όλοι κάνουν έρευνα αγοράς. Δεν υπάρχει κανείς πλέον που θα πάει να ψωνίσει χωρίς να το έχει ψάξει. Δηλαδή στο πρώτο μαγαζί να πει αυτό είναι το πειρακέ, έφυγα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά άλλων εποχών, όχι τη σημερινή. Ναι, απλά θέλει λίγο προσοχή αυτά τα μείον 70, μείον 80, ξεπουλάμε, κάνουμε, κλείνουμε. Σε περίπτωση που οι εκτόσεις δεν είναι ακριβείς ή είναι παραπλανητικές, υπάρχουν και πρόστιμα. Αυτό βέβαια το γνωρίζουν οι καταστηματάρχες. Είναι υπέρ των καταναλωτών. Ναι. Λειτουργεί. Και σίγουρα αυτό το έως που λες εσύ πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, αν λέει μείον 70% και μέσα είναι άλλες εκτόσεις, πέφτει σε αυτό που λες εσύ. Λοιπόν, Στέφανε, θα μας πεις έτσι κανένα τραγούδι να ανέβουμε λιγάκι να προετοιμαστούν και οι κυρίες και τα λοιπά για τις εκτόσεις. Για πάμε. Τα πιο ωραία λαϊκά σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.
γαλάζια γύψε οροφή και τα τακούνια σου καρφίγια από την πρώτη στροφή. Το στόμα εγώ το χαλατρέψει. Κορίτσια γοριά μες στο χολ και τα φιστίκια μες στο μπολ και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με πλουτσίνα Αμερικής μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένε μαϊτέ στα χέιμασες του χρόνου τα λόνια. Έλα! Έλα μην κλαις, μην μου κλαις σε γιατρέψα. Λύπες και αγάπες σπάνιες σου ανάτρεψα. Έλα μην κλαις, μην μου κλαις, στορκίζομαι. Για παρεστήσεις καλές φημίζομαι. Λοιπόν, ωραίες και οι εκτός, αλλά ωραία είναι και να φτιάχνουμε πράγματα μόνοι μας και μόνες μας. Γι' αυτό τώρα στη συνέχεια θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε παιδικές κρεμάστρες για το παιδικό δωμάτιο μόνοι μας. Yeah. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι από χθες ψάχνουμε τη μεγάλη νικήτρια του μεγάλου μας δώρου της ατυχισμένης κουζίνας της εταιρείας Grupo Cucina αξίας 2.000 ευρώ συν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Να, εδώ μου έχετε φέρει το όνομα ξανά. Γιατί μπορεί τώρα να μας βλέπετε, κυρία Άννα, και δεν ξέρω, να μην ακούτε το τηλέφωνο, να μην μπορούμε να σας βρούμε. Ή να βλέπει κάποια φίλη σας, γνωστή σας, κάποιος συγγενής. Λοιπόν, είναι η κυρία Άννα Ταμιτσάκη, που έχει κερδίσει την κουζίνα μας και δεν μπορούμε να τη βρούμε από χθες. Λοιπόν, αν μας ακούτε τώρα, πάρτε μας εσείς ένα τηλέφωνο. Αν πάλι είστε φίλοι γνωστοί και συγγενείς, ενημερώστε την, γιατί θέλουμε να δώσουμε το δώρο μας. Ότι κέρδισε μια κουζίνα, ακριβώς. Και εμείς θέλουμε εδώ να τη βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να της πούμε καλορίζικα κτλ. Λοιπόν, Ταμιτσάκη Άννα. Παρακαλώ, παρακαλώ, να επικοινωνήσει μαζί μας για να δώσουμε το δώρο. Ξέρουμε τον τυχερό. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να σας πω όμως και τα τηλέφωνα της εκπομπής και για την κυρία Ταμιτσάκη, αλλά και για εσάς που θέλετε να παίξουμε μουσικό quiz και να κερδίσετε εδώ τα δώρα μας που έχουμε από την εταιρεία Grupo Cucina, τις ηλεκτρικές μας συσκευές. Είναι το 211-55-55-50. Και ασφαλώς και τα email μας και τα Facebook και τα Twitter, Γιώργο, εσύ έτσι, που τα κοιτάς. Και μπορούν να μας βρουν και στο YouTube όλες τις εκπομπές μας. Α, ναι, να πούμε και αυτό. Όπως επίσης κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή ανεβαίνουν και στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι, βέβαια. Όπως ανεβαίνουν τα χρηστικά μας. Και πολύ χρηστικό, λοιπόν, αυτό που θα δούμε τώρα μαζί με την κυρία Χριστιανά Δούκα, σχεδιάστρια και ιδιοκτήτρια του καταστήματος Il Sorriso. Σωστά? Il Sorriso. Il Sorriso, το τόνισα σωστά. Τι σημαίνει το Il Sorriso? Σημαίνει χαμόγελο. Χαμόγελο, πολύ ωραία. Χαμόγελα θέλουμε να χαρίζουμε χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Ωραία. Σήμερα τι θα φτιάξουμε? Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρεμάστρες διακοσμητικές για το παιδικό δωμάτιο. Όπως είναι αυτή εδώ. Αυτό εδώ που φτιάξαμε για τη μικρή μας Ιωάννα. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Και είναι μοναδικό, γιατί έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για την Ιωάννα. Γιατί έχει το όνομά της, είναι το χαρακτηριστικό της. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε καταρχήν μια ξύλινη βάση. Την οποία μπορούν οι φίλοι μας πάρα πολύ εύκολα να τη βρουν σε ένα ξυλουργείο. Εμείς έχουμε κόψει τη διάσταση 12x40. Μπορεί όμως να γίνει και πιο φαρδί και πιο μακρύ, ανάλογα πόσο, πόσο μεγάλο το θέλουν. Λοιπόν, και το έχουμε ήδη βάψει σε ένα μονόχρωμο το βάψουμε. Μπορεί να βρούμε και κανένα χρωμάτιστο ξύλο ή πιο δύσκολα. Κάποια ξυλουργία ανάλογα που θα απευθυνθείς. Τι διάσταση πρέπει να έχει περίπου αυτό? Πιστεύω ότι το 12x40 που είναι το συγκεκριμένο είναι μια καλή διάσταση. Ωραία. Που χωράει και τα γατζάκια αλλά και μια δεκόρ. Διακόσμηση έτσι όμορφη. Λοιπόν, εδώ έχω τρυπήσει με ένα τρυπανάκι, απλά δεν το έφερα για να μην κάνουμε θόρυβο, έχω κάνει μια μικρή προεργασία. Και θα δείξουμε μια μικρή παραλλαγή του κάδρου μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κορδόνι μας, η τρύπα που έχω κάνει εγώ είναι 3 χιλιοστά και ανάλογα το πάχος δηλαδή που έχει το κορδόνι μας, θα είναι αντίστοιχα και η τρύπα που θα κάνουμε. Περνάμε το κορδονάκι μας από την τρύπα,
ένα λάξ, πάνω κάτω, έτσι ώστε οπότε να σχηματιστεί. Οπότε περνάει το κουδουνάκι. Ναι, ναι. Αυτά εδώ τι είναι, μαξιλαράκια? Ναι. Αυτά είναι διακοσμητικά δωματίου, μαξιλαράκια. Η μαμά ή η νονά ή η θεία που συνήθως επιλέγουν τα δωράκια για τα μικρά παιδάκια, διαλέγουν και το θέμα. Το θέμα μπορεί να είναι... Και γίνεται η διακόσμηση δηλαδή όλου του δωματίου με ένα θέμα. Ναι. Τι ωραία. Μπορούμε να φτιάξουμε μαξιλαράκια, μπορούμε να φτιάξουμε καδράκια, στεφανάκια, πάρα πολλά πράγματα. Αχ, τι είναι αυτά? Αυτά είναι δακτυλόκουκλες, είναι έτσι μια καινούργια μας ιδέα. Αυτό είναι πουλάκι. Είναι όλα τα ζώα του αγροκτήματος και κάπου είναι και ο αγρότης. Γουρουνάκι. Αγελαδίτσα. Και το ωραία. Περνάμε λοιπόν. Να πούμε, κυρία Δούκα, όμως ότι έχετε και για τους τηλεθεατές μας σήμερα έτσι ένα μεγάλο δώρο, δηλαδή στον πρώτο ή στην πρώτη που θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Βεβαίως, προσφέρουμε... μια διακόσμηση δωματίου. Που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Στο θέμα που θα επιλέξει λοιπόν η τηλεθεατριά μας ή ο τηλεθεατής, θα διαλέξει το θέμα και εμείς θα του κάνουμε... όλα όσα χρειάζονται για να γεμίσει και να είναι ένα όμορφο και παιχνιδιάρικο παιδικό δωμάτιο. Ωραία, είτε για λοιπόν, αγοράκι είτε για κοριτσάκι. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρετε από τώρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550 και θα πείτε ότι παίρνετε τηλέφωνο για τη διακόσμηση του παιδικού δωματίου, θα είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσετε τη διακόσμηση δωματίου. Λοιπόν, και τα παιδιά σας σίγουρα θα χαρούν. Θα το ευχαριστηθούν. Ωραία, λοιπόν, έχουμε περάσει λοιπόν, τώρα. Περάσαμε λοιπόν το κορδονάκι μας. Θα κόψουμε άλλες κορδέλες. Τις βρίσκουμε εύκολα αυτές? Ναι, βεβαίως. Τι ωραία. Σε όλα τα καταστήματα με είδη συσκευασίας. Βρήκα και τον αγρότη εγώ. Λοιπόν, και περνάμε αυτό το σημείο και στερεώνουμε τις κορδέλες. Αυτό περίσμα. Είναι κασκόλ. Αυτό είναι κασκόλ. Αυτό είναι μια πολύ Κοιτάξτε, ωραία ιδέα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα που μπορούμε να δείξουμε κάποια στιγμή για τις φίλες μας που όχι απλά να αγοράσουν ένα κασκόλ διακοσμημένο χειροποίητα, αλλά να φτιάξουν και το κασκόλ, το περσινό κασκόλ της κορούλας τους. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει λοιπόν. Και εμένα. Στερεώνουμε λοιπόν στην άκρη τις κορδέλες. Κάνοντας κόμπο. Το επόμενο που χρειαζόμαστε και είναι πολύ σημαντικό είναι τα γατζάκια. Υπάρχουν πολλών ειδών, είτε αυτά που, είναι, που χρειάζεται καρφάκι για να, για να το στερεώσουμε, είτε και αυτοκόλλητα. Εμείς θα πάρουμε την εύκολη εκδοχή του αυτοκόλλητου. Ναι. Τώρα αυτό εδώ για να γυρίσω στο κασκόλ εδώ που μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι σαν τσόχα. Ναι, αυτό είναι τσόχα. Είναι τσόχα. Που απλά έχετε... το έχω ράψει και από πάνω έχω κολλήσει το διακοσμητικό. Σαν μαξιλαράκι που είναι αυτό. Είναι τσόχινο μαξιλαράκι στο σχήμα της αγαπημένης λαλαλούψη. Και υπάρχει και ένα κολπάκι. Αυτό είναι κολλημένο. Υπάρχει όμως και η εκδοχή του να είναι από πίσω καρφίτσα. Ναι, έτσι και να ώστε να βάζεις πότε λαλαλούψη, πότε τη χιονάτη, πότε τη σταχτοπούτα. Όλες τις αγαπημένες. Να έχεις όλες τις εκδοχές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και κολλάμε έτσι λοιπόν το γατζάκι. Και πάμε τώρα να κάνουμε την. Κυρίως διακόσμηση. Ωραία. Έχω διαλέξει σαν θέμα το ποδήλατο, το οποίο έχω κάνει μια μικρή προεργασία, έχω διακοσμήσει με λουλουδάκια που θα δείξω παρακάτω πώς τα φτιάχνουμε. Ωραία, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα με το ποδήλατο. Και παίρνουμε τη θερμόκολλα, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, η θερμόκολλα είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, γιατί στεχνώνει αμέσως, οπότε σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε το στολιδάκι μας κολλημένο και έχει στεχνώσει, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε μετά. Λοιπόν, βάζουμε τη θερμόκολλά μας στην πίσω πλευρά. Ναι. Έτσι. Και κολλάμε το διακοσμητικό μας. Ορίστε. Πολύ ωραία. Έτσι. Το ποδηλατάκι μας που είναι σε vintage ύφος. Λοιπόν, μετά μπορούμε να προσθέσουμε, αφήνουμε το σημαντικό όταν κάνεις κάτι με τα χέρια είναι να αφήνεις τη φαντασία σου ελεύθερη. Οπότε από εκεί και πέρα, αφού έχουμε επιλέξει το βασικό μας θέμα, μπορούμε να διακοσμήσουμε βάζοντας λουλουδάκια, περλίτσες, πουλιες, στρασάκια. Αυτά είναι λουλουδάκια που τα έχω έτοιμα. Θα σας δείξω τώρα και πώς
παίρνοντας την τζόχα, η οποία είναι το αγαπημένο μου υλικό. Λοιπόν, κόβουμε έναν κύκλο. Την τζόχα αυτή που τη βρίσκουμε, γιατί... Σε καταστήματα με είδη φάσματος, ναι, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, στα μικρά τα γραφικά τα μαγαζάκια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, τσόχα έχω δει πράσινη, κόκκινη. Εκεί γύρω από την Ευαγγελίστρια στο κέντρο, ναι, της Αθήνας υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωραία, με είδη φάσματα. Και όχι μόνο τσόχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γάζα και λινάτσα και διάφορα καρό, πουά, ό,τι αρέσει στον καθένα. Αυτό είναι δοντάκι. Αυτό είναι μια καινούργια ιδέα. Είναι το έθιμο της νεράιδας των δοντιών, το ξέρετε? Ναι, το ξέρω. Όταν βγαίνει λοιπόν το ένα δοντάκι, το βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι και έρχεται η νεράιδα των δοντιών και μας αφήνει ένα κέρμα. Εμείς το επεκτείναμε. Έπρεπε να είχατε έρθει χθες. Πάει το δόντι τώρα. Είχαμε ένα δόντι εχθές, αλλά το βάλαμε αλλιώς. Το επεκτείναμε και πολύ ωραίο. Βάζουμε την νεράιδα λοιπόν να βάζει εδώ το κέρμα, ναι, έτσι ώστε να έχει και ένα αναμνηστικό δωράκι το παιδάκι. Πού ήσαν χθες? Εχθές το χρειαζόμουν αυτό, αλήθεια, εχθές το χρειαζόμουν αυτό. Λοιπόν, για να δείξω λοιπόν τα λουλουδάκια, ναι, κόβουμε λοιπόν ένα κύκλο και αφαιρούμε ένα τριγωνάκι το 1/6 περίπου του κύκλου. Βάζουμε εδώ λοιπόν λίγη κόλλα. Ναι. Και γυρνάμε το λουλουδάκι για να κλείσει. Αυτό είναι το ευκολότερο λουλουδάκι, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει κάποιος. Και παίρνουμε μία πέρλα. Και με λίγη κόλλα, όπα. Ωραία. Το στερεώνουμε. Κάτσε λίγο να βγάλω αυτό από την πρίζα, γιατί παραζεστάθηκε η θερμόκολλα. Ωραία, και κολλάμε λοιπόν ό,τι, ό,τι θέλουμε και συμπληρώνουμε. Και κολλάμε και φτιάχνουμε τους δικούς μας, τις δικές μας συνθέσεις με λουλουδάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ τυχερή η τηλεθεάτρια ή ο τηλεθεατής που θα κερδίσει έτσι το δώρο που μας προσφέρετε εσείς σήμερα και θα γεμίσει το παιδικό δωμάτιο με όλες αυτές τις ωραίες κατασκευές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πολύ ωραίες ιδέες για μικρές πριγκίπισσες. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζοάννα μας. Πήγε και βρήκε τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, τον γνωστό μας ηθοποιό, ο οποίος παίζει μαζί και με τον Πέτρο Φιλιππίδη στην παράσταση Φων Δημητράκης. Και θέλω να πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Μαυρόπουλος στην Τζοάννα. Ήρθαμε εδώ λίγο πριν την παράσταση, στο Θέατρο Μουσούρι. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το έργο, για το ρόλο σας? Το έργο είναι πλέον ένα κλασικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, του πολυγραφότατου αυτού συγγραφέα. Ένας άνθρωπος λόγιος, μορφωμένος, κατέγραψε ένα γεγονός που ασχολείται με την εξουσία, πόσο κανίβαλοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν συνέστηση το τι θα κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν. Ένας Φων Δημητράκης λοιπόν που επί κατοχής μάλιστα ζητάει να αναλάβει την εξουσία ενός υπουργείου μόνο και μόνο γιατί έχει αποθυμένα, είναι εξουσιομανής και δεν διστάσει να δώσει στους Γερμανούς ακόμα και την κόρη του, τον αδερφό του, το κάθε τίμημα. Νομίζω ότι η εξουσία είναι το πιο επικίνδυνο όπλο όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει να τη διαχειριστεί. Γιατί κανιβαλίζει ψυχές και μέλλον και παρόν των άλλων ανθρώπων και πολλές φορές αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό. Είναι επίκαιρο έργο. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο έργο και δείχνει ότι ακόμα και στην κατοχή, που η κατοχή, σκέψου τώρα που η εξουσία είναι εξουσία, πιο καθαρά και πιο δημοκρατικά τα πλαίσια, φτάνει στο σημείο να έχει αυτή την ανάγκη να γίνει κάποιος. Υπάρχουν πολιτικοί σήμερα, θεωρείτε ότι είναι διεφθαρμένοι ή προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι? Το κάτι άλλο να κρύψουν πιθανόν. Το να είναι διεφθαρμένοι δεν μπορείς με ελαφρά την καρδία να κατηγορείς τους πάντες. Να μην είμαστε απαξιωτικοί απέναντι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη έπεσε από μέσα προς τα έξω και όχι απ' έξω προς τα μέσα. Οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν. Σφυράκος,
Έτσι και ξαναδώ τόσο λίγο αφρό στην πύρα, σε βλέπω να ζητάς δουλειά στους απέναντι. Φωτάκος, επειδή ντύθηκε σαν το Φλωρινιώτη, μη μου παριστάνεις εμένα το αφεντικό. Τ' άκουσες? Πάω να υπογράψω. Είστε κυρίως θεατρικός τοπιός ή προτιμάτε την τηλεόραση? Προτιμώ να λέω, έχοντας μετά από τόσα χρόνια πήρα το δικαίωμα, να πω είμαι ηθοποιός. Η δουλειά του ηθοποιού είναι το θέατρο. Από αρχαιοτάτο χρόνο που οι Έλληνες έχουν φτιάξει το θέατρο, μέχρι τώρα η δουλειά μας είναι το θέατρο. Παράλληλα είναι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Μέρος της δουλειάς μας είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και το υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, γιατί είναι σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας και πολλές φορές το έργο τους είναι και πολύ πιο σημαντικό από άλλες, θα έλεγα, τέχνες εντός εισαγωγικών λέξεων. Έρχεται ο κόσμος, υπάρχουν τα χρήματα για να έρθει κάποιος να δει θέατρο, να πληρώσει το εισιτήριο? Το γεγονός είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια το θέατρο δοκιμάζεται, γιατί δεν είναι η πρώτη επιλογή διασκέδαση του κόσμου όταν υπάρχουν βιοποριστικές ανάγκες και πιεστικές ανάγκες για να μπορέσουν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Μπορώ να πω ότι δουλεύει και ειδικά φέτος δουλεύει πάρα πολύ. Βέβαια, συνηγορείται ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει, να ψυχαγωγηθεί με την έννοια του όρου, με την καλλιέργεια της ψυχής, αγωγή της ψυχής. Και ένα δεύτερο, ότι έχουμε κατεβάσει και τα εισιτήρια και τις αμοιβές μας για να μπορούμε όλοι να έχουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση και μία αντοχή στον επιχειρηματία να αντέξει. Γιατί αν θα μπει ο επιχειρηματίας μέσα, κάποια στιγμή δεν θα ανεβούν τα έργα και εμείς θα είμαστε να κοιτάμε τα θέατρα απ' έξω, εκτός από μέσα. Υπάρχουν ηθοποιοί που κοιτάνε τα θέατρα απ' έξω? Και γιατί το δυστυχώς κάνουν, ναι, αυτό? Σπουδαίοι ηθοποιοί, εξαιρετικοί ηθοποιοί, συναδέλφους που θαυμάζω και εκτιμώ, όχι μόνο εγώ, και ο κόσμος και οι συνάδελφοί μας, είναι εκτός δουλειάς. Δεν υπάρχουν ελληνικά σύριαλ πολλά λόγω χρημάτων, λόγω μπάτζετ, γιατί δεν γίνονται και τόσο καλές δουλειές πια? Όχι. Οι δουλειές πάντα γινόντουσαν καλά. Σε σύγκριση με τα τουρκικά, εμείς αυτό το γύρισμα που κάνουν οι Τούρκοι το είχαμε κάνει πριν από 30 χρόνια και καλύτερα. Αυτό τον τύπο γυρίσματος. Δεύτερον, έχουμε μία διαφορετική κουλτούρα. Εμείς το 5ο επεισόδιο την κόμενα την αφήνουμε έγκυο, αυτοί στα 50 επεισόδια δεν την έχουν φιλήσει ακόμα. Άλλη κουλτούρα είναι, δεν πειράζει. Υπάρχουν ηθοποιοί που πεινάνε? Αυτοί που πεινάνε δεν το λένε. Αυτοί που λένε ότι πεινάνε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, το λένε για να ακουστούν και για να υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ηθοποιοί που μένουν και στο σπίτι του ηθοποιού. Ναι, υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες και υπάρχουν, και αυτό προς τιμή της Άννας και όλων των συνεργατών, της συναδέλφων, είναι πολλοί, είναι ο Μπιμπίλες, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και τους αδικό όταν δεν το αναφέρω, εν πάση περιπτώσει που προσπαθήσαν να κάνουν το σπίτι του ηθοποιού για να φροντίσουν και να φιλοξενήσουν ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό είναι μία αγκαλιά. Άλλοι θα έλεγαν πάλι ότι σιγά που οι ηθοποιοί πεινάνε ή ο Δημήτρης Μαυρόπουλος παίρνει χρήματα. Ζούμε αξιοπρεπέστατα, αλλά πολλές φορές και κατά καιρούς ακουστήκαν κάποια νούμερα τα οποία, ας πούμε, νόμιζε ότι μιλούσαν για προϋπολογισμό ενός καναλιού ή προϋπολογισμό ενός κράτους. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Υπήρξαν φούσκες, υπήρξαν πάρα πολύ καλές αμοιβές, αλλά όχι αυτά τα νούμερα που ακουστήκαν κατά καιρούς. Γεγονός είναι ότι ζούμε, αλλά να σας πω το πιο απλό. Μπορώ να πάρω 2.000, 3.000, ας πω 3.000 ευρώ το μήνα στο θέατρο και να δουλέψω 6 μήνες. Εάν καθίσω τους άλλους 6 μήνες γιατί δεν βρήκα δουλειά, αν το διαιρέσουμε είναι 1.500 το μήνα. Πολύ καλή αμοιβή. Και αν κάτσω κι άλλο ένα εξάμηνο, θα βγάζω 1.000 ευρώ το μήνα. Και αν καθίσω 4 εξάμηνα, θα βγάζω 750 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η αμοιβή. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορούμε να βγάλουμε 100, μπορούμε να βγάλουμε και τίποτα. Υπήρχαν περίοδοι στη ζωή σας που είχατε το άγχος για να βρείτε δουλειά, την επόμενη παράσταση? Πάντα είστε στην αγωνία, αν αυτό που κάνω είναι καλό ή αν θα κλείσω σήμερα ή αν αυτό πρέπει να πάω εκεί. Όλη αυτή τη διαδικασία, δύο φορές το χρόνο να βρεις δουλειά, την περνάς. Και είναι μεγάλη και σοβαρή υπόθεση το να φθήρεσαι σε τέτοια πράγματα. Γιατί εμείς οι ηθοποιοί, γενικά ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά αν μιλήσω για τους ηθοποιούς, είμαστε εμπόρευμα και πολιτές. Πουλάμε τον εαυτό μας. Και είναι κακό πράγμα να λες σαν καλλιτέχνης μ' αρέσει αυτός ο ρόλος και μετά από λίγο να λες ξέρεις πώς το κάνω εγώ. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το μαγαζί είμαστε ήδη. Η πολυτέλεια στη ζωή σας ποια είναι? Να ασχοληθώ λίγο με τη δική μου ανάγκη που είναι. Να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, να είμαι κοντά στα παιδιά μου, να είμαι κοντά
σε φίλους και γνωστούς και να μπορώ να ταξιδέψω. Δυστυχώς αυτό το ωράριο και αυτή η δουλειά μας έχει λίγο μαντρώσει. Ο κόσμος διασκεδάζει ή ξεκουράζει το Σαββατοκύριακο, εμείς κάνουμε διπλές παραστάσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, την αποδεχόμαστε. Έχουμε προσαρμοστεί και είμαστε και ευτυχισμένοι κιόλας, δεν να μην πλεγόμαστε. Απλά λέω τι ανάγκες θα ήθελα, λίγο περισσότερο χρόνο. Είστε κοντά στην οικογένειά σας. Αυτό να ρωτήσει την Νανά, όχι εμένα. Εγώ προσπαθώ να είμαι, βλέπω άλλους που θαυμάζω περισσότερο, ακόμα και από το χώρο το δικό μας, αλλά νομίζω κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ κάποια στιγμή να πω συγγνώμη στα παιδιά. Έχετε και μια κόρη, η οποία γνωρίζω ότι σπουδάζει. Έχει άγχος. Όπως όλοι οι νέοι. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το παρόν, λέω, της Ελλάδος είμαστε εμείς, η γενιά μου. Το μέλλον που έρχεται, όταν θα δώσουμε το χέρι, θα είναι από πίσω. Και αν θα μας το δώσουν το χέρι, γιατί ή δεν θα μας εμπιστεύονται ή θα λείπουν. Δεν μπορεί να φεύγει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Ποιος θα πάει τη χώρα μπροστά, εγώ. Μετά από 15 χρόνια δεν μπορώ να πάω τον εαυτό μου απέναντι. Τι συμβουλεύετε? Σαν πατέρα, σαν έμπειρος, θα πω αυτό αν γίνει, μπορεί να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν κάνει και λάθη, πώς θα μάθει. Γιατί εγώ έκανα πάρα πολλά λάθη στα νιάτα μου. Όπως όλοι οι νέοι. Από αυτά διορθώθηκα. Τόσα λάθη που άμα γράψω βιβλίο θα βγάλω πολλά λεφτά. Ένα ελάττωμα που θα χαρακτηρίζει τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ότι ήμουν πάρα πολύ ευκολόπιστος, παρορμητικός και πίστευα πολύ στους ανθρώπους. Κωμωδία ή δράμα? Α, ό,τι να είναι. Στη ζωή? Και τα δύο, αλλιώς δεν έχει καμία αξία ούτε το δράμα ούτε η κωμωδία. Αλλά να μην είναι τραγικά τα πράγματα. Μία μικρή στεναχώρια, μία ανησυχία τη θεωρώ σημαντική στη ζωή μας. Και μία πολύ έτσι ευχάριστη στιγμή, χαρούμενη στιγμή επίσης είναι πολύ σημαντική. Αλλά το τραγικό και το... αυτό που λέμε δεν γυρνάει πίσω, όχι. Εγώ έχω συμβιβαστεί με τον θάνατο, αλλά δεν τον θεωρώ και κάτι φοβερό. Κανείς δεν έχει παραπάνω, όλοι έχουμε τη σειρά μας. Τη βλάβη όμως από μία σοβαρή υγεία, την αναπηρία, το να ταλαιπωρείς εσύ και πολύ περισσότερο η γύρω σου, αυτό με φοβίζει. Αν σας ζήταγα να μου πείτε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας και την πιο δυστυχισμένη στιγμή της ζωής. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Αυτό γιατί? Γιατί ξεχωρίζουμε πράγματα τα οποία πιθανόν να φαντάζουν εντυπωσιακά, να τα ακούσει κάποιος να πει καλά, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος. Αυτό που νιώθεις δεν μεταφράζεται και δεν ερμηνεύεται. Έχετε κλάψει? Άπειρες φορές. Τελευταία φορά? Δεν θα πω ποτέ. Αυτές είναι στιγμές προσωπικές. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο Πέτρος Φιλιππίδης. Έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν, στο κλειδί. Τηλεόραση. Και τώρα ξανά. Πώς είναι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σαν άνθρωπος? Ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είναι ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος. Θεατρικός φίλος, τον αγαπώ, τον σέβομαι. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Απόδειξε ότι δικαιώθηκε για την υπερπροσπάθεια που έκανε να μας πείσει και να μας οδηγήσει σωστά, να μας καθοδηγήσει, θα έλεγα. Κάναμε μια εξαιρετική δουλειά, που δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Και του αξίζουν πολλά μπράβο γιατί είναι πεισματάρες. Εμένα άνθρωποι που έχουν πάθος με τους ανθρώπους και με τη δουλειά τους και με ό,τι καταπιάνονται γενικά, τους θαυμάζω, τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο θέατρο? Όχι. 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 Αδικούμε πρώτα τον εαυτό μας. Μόνο θέατρο. Ένας λαός με κέφι, με διάθεση. Αγαπούμε τον τόπο μας, αγαπούμε την τρέλα μας, τα γλέντια μας. Μας βγάλαν τεμπέληδες. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ περισσότερο τεμπέληδες οι άλλοι. Εσείς μας οδηγείτε μέσα από τους ρόλους σας σε άλλα... Ναι, οι ηθοποιοί αυτό κάνουν, ναι, και οι εκπαιδευτικοί και οι ηθοποιοί έχουν όραμα να φωτίσουν σε οποιαδήποτε μορφή της τέχνης τον κόσμο να σκεφτεί και να προβληματιστεί. Απλά αυτό είναι το όραμα και το δικαίωμα του οράματος το έχουν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα και τα εργαλεία της εξουσίας να νομοθετούν και να οδηγήσουν την επιθυμία της κοινωνίας να την εφαρμόσουν. Όραμα από πολιτικό να πιστεύω, Παναγία. Υπάρχει ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε? Το μήνυμα, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πάνε καλύτερα γιατί το θέλουμε εμείς. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μόνο που πρέπει να σηκώσουμε λίγο τα μανίκια και να πάμε λίγο μπροστά όλοι. Αγγελική. Γεια σας.
Vovastileto.gr. Καλή χρονιά και από όλους εμάς. Σε περιμέναμε έτσι για να μας δώσεις προς το τέλος της εκπομπής τους έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ντυθούμε. Τώρα θα χρειαστούμε, γιατί από αύριο, όπως είπαμε, ξεκινάνε και οι εκπτώσεις. Πώς λοιπόν με έξυπνο και οικονομικό τρόπο μπορούμε έτσι να ντυθούμε ωραία, κομψά και όλα αυτά. Και να αναδείξουμε και το ντύσιμό μας. Και είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλες οι γυναίκες πια, ότι το ντύσιμο δεν έχει να κάνει πολλές φορές με τα χρήματα, όσο με την αισθητική. Δηλαδή, με σωστούς τρόπους και σωστά βήματα μπορεί να αναδειχθεί ένα outfit, το οποίο δεν χρειάζεται πολλά χρήματα, και όταν το βλέπει κάποιος νομίζω ότι είναι γνωστού οίκου και έχει δώσει και πολλά χρήματα. Ναι, το γούστο, ο συνδυασμός, αυτά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι. Έτσι, γιατί είναι οικονομικό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι, κάποια tricks, τα οποία πρέπει κάθε γυναίκα να ακολουθήσει, πόσο μάλλον τώρα που αύριο έτσι ξεκινάνε και οι εκτόσεις. Ξεκινάω με το πρώτο. Όσο πιο απλό, τόσο πιο καλό. Είναι αυτό που έλεγε και η Κοκό Σανέλ, ότι όσο πιο λίγα τέλος πάντων φοράς, τόσο πιο κομψό δείχνει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, καλό είναι τα ρούχα που επιλέγουμε να αγοράσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όσο πιο λίγα φοράς. Όχι, όσο πιο απλά, ωραία παρατήρηση. Ναι. Όχι, εκεί με πιο λιτά εννοεί. Πιο λιτά. Έτσι, πιο απλά. Χάλασες, καλά το πήγαινε. Καλά πήγαινε. Για να μην περάσουμε λάθος μηνύματα. Διδυθείτε και βγείτε. Οι γραμμές να είναι κλασικές. Κλασικές γραμμές, κυρίως επιλέγουμε από τις έτσι αλυσίδες, τις οικονομικές ρούχα, τα οποία είναι το ύφασμα τους βαμβακερό, προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν το ύφασμα, ποντάρουμε στα βαμβακερά και όχι στα άλλα, τα οποία, πώς να το πω, το νάιλο, συνετικά, έτσι. Το άλλο τρίκ είναι ότι ποντάρουμε στα μέταλλα, και εδώ εννοούμε ότι τα αξεσουάρ. Το απαραίτητο αξεσουάρ που πρέπει κάθε γυναίκα έτσι να, στο οποίο πρέπει να επενδύσει, είναι το χρυσό. Οι χρυσές λεπτομέρειες, για παράδειγμα, έχουμε το παράδειγμα μπροστά μας, η Βίκη. Αμέσως αναδεικνύεται το μαύρο, ακριβώς, το full black. Δεν έχει σχέδια πάνω της. Ναι. Κάποιος όταν θα δει τη Βίκη νομίζει ότι έχει βγει, ξέρω εγώ, τη φοράει πολύ κομψά, ρούχα, απλές γραμμές, ύφασμα βαμβακερό, από ό,τι βλέπω είναι μια χαρά, έχεις διαβάσει το βαμβακερό. Μπράβο, το πέρασε το τεστ, Βίκη. Ευχαριστώ. Έτσι, ποτέ χωρίς δοκιμήκη. Όταν θα πάμε λοιπόν να αγοράσουμε ένα παντελόνι, ένα φόρεμα, κάτι, θα πρέπει να το δοκιμάζουμε και να κοιταζόμαστε πολλές φορές τον καθρέφτη. Από τη μία γωνία, από την άλλη γωνία. Το κάνει αυτό. Να καθόμαστε, γιατί έχουν και πολλά καρέκλες μέσα στα δοκιμαστήρια. Είναι καλό πολλές φορές να κοιταζόμαστε πολλές φορές τον καθρέφτη, γιατί κάποιες φορές όταν βλέπεις, ας πούμε, κάποιους και κάποιες να κυκλοφορούν, λες, μα δεν κοίταξε τον καθρέφτη, Γι' αυτό δεν πάνε με τις γυναίκες για ψώνια, γιατί σε κάθε ρούχο θέλετε και μια ώρα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Και το τελευταίο, λοιπόν, το τελευταίο τρίκ μπορούμε να κάνουμε είναι το mix, in the mix. Τι εννοούμε εδώ πέρα. Όλες μας έχουμε και κάποιο ακριβό έτσι κομμάτι στην καρνταρόμπα μας, το οποίο μπορούμε να το συνδυάσουμε έχοντας έτσι φροντίσει να ακολουθήσουμε τις παραπάνω τις συμβουλές, βάζοντας ακριβά κομμάτια πάνω στον ντυσιμό μας και να το απογειώσουμε. Δεν έχουμε δαχτυλίδι, για παράδειγμα, από τη μαμά. Μία τσάντα από τη μαμά. Κάτι από τη μαμά, τέλος πάντων, που μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν θέλει, πώς να το πω, ούτε υπερβολή. Ναι. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και ο τρόπος είναι αυτό. Λοιπόν, κι αν αποκτήσαμε ποτέ έτσι κάνα καλό κομμάτι, όπως λέει και η Αγγελική, θα είναι και αυτό που θα το έχουμε έτσι και τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Οπότε καλό είναι να το συνδυάζουμε και να το ξαναφέρουμε έτσι στη μόδα. Και να γλιτώνουν και άντρες σε καλή οικονομία. Άντε πάλι, εσύ Γιώργο, πόπο, κόλλησε. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε μόνες μας. Προσοχή αύριο στις εκπτώσεις, σας το ξαναλέω, κάντε μια έρευνα αγοράς. Για να είναι πραγματικά έτσι καλή αγορά αυτή που θα κάνετε. Σας ευχαριστώ όλους. Εμείς πάλι εδώ ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 12 ακριβώς. Γεια σας. Όλα στη ζωή αλλάζουν, μάτια μου. Λένε θα έχουν δύσκολη καιρή. Μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι έρωτά μου, στα παπούτσια τα παλιά μου έχω γράψει την παλιό ζωή. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα
αντέχω, μην το ξεχνάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου, φτάνει καρδιά μου να μ' αγαπάς.